Καλό σας μεσημέρι. Είναι 12 η ώρα. Πήγαμε λίγο πιο πίσω, 2 ώρες για την ακρίβεια. Δεν πειράζει, όμως τώρα θα έχετε πιει το πρώτο σας και ενδεχομένως και το δεύτερο καφεδάκι και είστε πανέτοιμοι έτσι να περάσουμε 2 όμορφες ώρες παρέα. Έχουμε ετοιμάσει πολλά θέματα για σήμερα και θέλω να ξεκινήσω με το πιο απίστευτο για μένα. Έχετε φανταστεί ποτέ εσείς ότι μπορεί να έρθει η στιγμή που θα πρέπει να αποδείξετε ότι είστε ακόμα ζωντανοί και όχι νεκροί όπως σας θέλουν τα χαρτιά? Όχι. Θα μάθετε σήμερα ότι ναι και όμως μπορεί. Θα κάνουμε βοτανολογία και θα μάθουμε ποια βότανα μπορούν να μας βοηθήσουν είτε ως ρόφημα είτε ως λάδι για μασάζ για να ξεπεράσουμε έτσι πιο εύκολα το κρυολόγημά μας. Θα φτιάξουμε λουκανικοπιτάκια. Είναι και δύσκολο να το πεις. Λουκανικοπιτάκια με πάρα πολύ εύκολη συνταγή. Μία συνταγή που πρέπει να σας πω ότι την έκλεψα από μία κολλητή μου φίλη. Συνταγή όμως πολύ δοκιμασμένη, η οποία θα σας βγάλει έτσι από τη δύσκολη θέση, είτε για ένα σνακ για τα παιδιά σας, είτε για τραπέζια, ή έτσι γενικά τα λουκανικοπιτάκια είναι εύκολο φάγωτα και πάρα πολύ νόστιμα. Θα τα φτιάξουμε σήμερα εδώ εμείς παρέα. Ναι. Αυτούς που βλέπετε εδώ, στο καναπέ, έτσι Βίκυ, θα τα φτιάξουμε παρέα. Είναι πολύ εύκολα και έτσι θα τα μάθετε κι εσείς. Θα μάθουμε τις καινούργιες τάσεις στο μακιγιάζ. Τώρα που έρχονται και οι γιορτές σιγά σιγά, έχουν ξεκινήσει οι ονομαστικές γιορτές και τα καλέσματα έχουν ξεκινήσει. Θα είναι κοντά μας η Έλενα Ψωμά, η πολύ γνωστή make-up artist, για να μας δείξει όλα τα tips, όλα τα μυστικά tips, πώς εσείς θα πετύχετε στο σπίτι σας το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης θα δούμε παπούτσια, πάρα πολλά παπούτσια, αυτά λοιπόν που μας δείχνουν ότι έρχεται ο χειμώνας. Από τα κούνια, από γόβες μέχρι μπότες, θα τα δούμε όλα εδώ σήμερα. Πήγαμε στο Σύλλογο Προστασίας του Αγέννητου Παιδιού, η Αγκαλιά. Η Αγκαλιά προσφέρει μια μεγάλη αγκαλιά σε όλες αυτές τις γυναίκες που οι συνθήκες δεν τις άφησαν να μπορούν να φέρουν στον κόσμο το παιδί τους χωρίς να ζητήσουν βοήθεια. Η αγκαλιά όμως έκανε το όνειρο της μητρότητας πραγματικότητα. Εμείς πήγαμε εκεί και μιλήσαμε με 3 γυναίκες, 3 συγκλονιστικές ιστορίες, η κάθε μία ξεχωριστή από την άλλη και αξίζει να τις ακούσουμε και να τις δούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και θέλω να ξεκινήσουμε, παιδιά, με αυτή την ιστορία αυτού του ανθρώπου που τώρα δίνει έναν αγώνα κυριολεκτικά να αποδείξει ότι είναι ζωντανός. Δηλαδή δεν τους φτάνει ότι κάθεται ολοζώντανος ο άνθρωπος μπροστά τους. Του λένε όχι, είστε νεκρός κύριε, στα χαρτιά τουλάχιστον. Τι έχει γίνει στα Τρίκαλα, Βίκυ? Είναι, ξέρεις, είναι από τα ελληνικά θαύματα, παύλα, παράλογα. Πάει ένας συμπολίτης μας, 83 ετών, πάει ο άνθρωπος στο ΙΚΑ για να του γράψουν τα φάρμακα. Και του λέει ο υπάλληλος, συγγνώμη κυρία μου, είστε νεκρός. Δηλαδή, είναι σοκ. Τι έχει συμβεί όμως? Τι έχει συμβεί? Εν αγνία του, ο Γολγοθάς αυτός άρχισε 2 μήνες πριν, όταν πέθανε η σύζυγός του και πέρασαν το θάνατο της σύζυγου του στο άμκα το δικό του. Χωρίς να το ξέρει ο άνθρωπος ασφαλώς, δεν τον ενημέρωσε κανείς. Όχι. Τώρα λοιπόν που ήρθε η στιγμή, ο άνθρωπος να χρειαστεί τα χαρτιά του για κάποιο λόγο, του λένε αυτό. Είστε νεκρός. Πάμε να μιλήσουμε τώρα και με τον Βασίλη Αλεξίου, ο οποίος είναι ο δημοσιογράφος από το tricalavoice.gr, που έβγαλε έτσι το θέμα στην δημοσιότητα, να μας πει κάποιες λεπτομέρειες, γιατί δεν μπορεί κανείς να φανταστεί, κύριε Αλεξίου, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος στέκεται όλο ζώντανος μπροστά τους, του λένε «Μα όχι κύριε, είστε νεκρός». Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, να είστε καλά. Είναι μία από τις ιστορίες καθημερινής τρέλας που συμβαίνουν, νομίζω, όχι μόνο στα Τρίκαλα, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Και ίσως πολλές φορές δεν φτάνουν στο φως της δημοσιότητας. Και επίσης και της ελληνικής γραφειοκρατίας. Ακριβώς αυτό. Είναι λόγω της ανεπάρκειας στο να συνεννοηθούν 2 υπηρεσίες μεταξύ τους, το Ληξιαρχείο και το ΙΚΑ, ο ΕΟΠΗ κτλ. Κτλ. Τι συνέβη τώρα? Προδημήνου άφησε το μάτι του τούτο κόσμο μια ηλικιωμένη τρικαλινή, η οποία μάλιστα έδωσε τα τελευταία χρόνια μια δύσκολη μάχη με μια σπάνια ασθένεια. Έγινε η κηδεία και μάλιστα σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο, τακτοποιήθηκαν όλα
και η οικογένεια και κυρίως ο σύζυγός της, με τον οποίο πέρασε μαζί της, πέρασαν μαζί περισσότερο από μισό αιώνα, ήταν περίπου 50 χρόνια παντρεμένοι, έμειναν να διατηρούν τη μνήμη της ζωντανή μέσα τους. Ναι. Ο 83χρονος σύζυγος πήγε προημερών πριν από 15 μέρες περίπου στο ΙΚΑ Τρικάλων, προκειμένου να γράψει κάποια φάρμακα που παίρνει ο ίδιος. Εκείνη την ώρα τον κοίταξε η νοσοκόμα που πήγε να γράψει τα φάρμακα και λέει «Μα κύριε, εσείς είστε νεκρός». Και όντως ο άνθρωπος στα χαρτιά παρέμενε νεκρός, μιας και στη ληξιαρχική πράξη θανάτου είχε περαστεί το δικό του ΆΜΚΑ και όχι αυτό της συζύγους. Πώς μπορεί να γίνει τώρα αυτό, γιατί τώρα πλέον, από ό,τι γνωρίζω εγώ, όταν ένας άνθρωπος πεθαίνει, σβήνει από τη ζωή, όλη αυτή η διαδικασία έχει γίνει και πολύ πιο αυστηρή, ακριβώς ας πούμε, για να αποφευχθούν ας πούμε, οι συντάξεις, οι μαϊμού συντάξεις και όλα αυτά. Έχουν γίνει πολύ αυστηρά τα πράγματα και δεν μπορώ εγώ να καταλάβω πώς μπορεί να τους έτσι ξέφυγε αυτή η περίπτωση και να... Νομίζω ότι δεν είναι το μοναδικό παράλογο που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Σίγουρα. Θυμάστε και πριν από 15-20 μέρες που ζήσαμε την ιστορία με τη μικρή Μαρία, σε μια εποχή που γίνονται όλα ηλεκτρονικά, υπήρχαν ληξιαρχικές πράξεις χειρόγραφες. Mm-hmm. Είναι του κόσμου τα παράλογα, τα οποία γίνονται δυστυχώς μόνο στην Ελλάδα. Έτσι, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος προσπαθεί τώρα να αναστηθεί ουσιαστικά εκ νεκρών. Έχουν αναλάβει δικηγόροι την υπόθεση. Και ταλαιπωρείται, και ταλαιπωρείται ο άνθρωπος. Ταλαιπωρείται, ναι. Ακριβώς. Κυρίως να σας πω κάτι, δεν είναι τόσο η ταλαιπωρία, είναι όσο το τι ξυπνάει μέσα σου όταν έχεις χάσει τον άνθρωπό σου μετά από 50 χρόνια συμβίωσης. Και να πρέπει τώρα να μπαίνεις και σε αυτή τη διαδικασία. Έτσι, ναι. Είναι στα παράλογα αυτά που ζούμε καθημερινά. Αυτό. Κύριε Αλεξίου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Χαιρετισμού στα Τρίκαλα, να είστε καλά. Μάλιστα. Πάμε όμως τώρα σε κάτι που είναι μια πολύ ωραία πρωτοβουλία, Αλεξία. Ξέραμε για τα κοινωνικά παντοπολία που βοηθούν τους συνανθρώπους μας που δεν μπορούν να τα βγάλουν εύκολα πέρα, είτε με τα τρόφιμα, είτε με άλλα είδη που έχουν ανάγκη, που είναι καθημερινής ανάγκης. Τώρα λοιπόν, είδαμε και αυτό. Ένα κοινωνικό φροντιστήριο. Τι είναι αυτό? Mm-hmm. Μοναγώ να ξεκινήσω με ένα ερώτημα. Αν υπάρχει, μάλλον αν ήσασταν γονείς, και ρωτάω εδώ και τα παιδιά, εσύ είσαι ήδη, και δεν είχατε χρήματα να στείλετε τα παιδιά σας στο φροντιστήριο, ή αν ήσασταν μαθητής και δεν είχατε καμία βοήθεια έτσι ώστε να μπορείτε να μελετάτε τα μαθήματά σας και να έχετε περισσότερες ελπίδες να περάσετε στο πανεπιστήμιο, τότε τι θα κάνατε? Αυτό είναι μια θέση στην οποία κανένας γονιός ή κανένας μαθητής δεν θα ήθελε ποτέ να βρεθεί. Παλιά δυστυχώς πάρα πολλοί γονείς αναγκαζόντουσαν και πέρανε και δάνεια ακόμα για να ανταπεξέλθουν έτσι στο κόστος των φροντιστήριων. Τώρα δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή και γι' αυτό υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία. Υπάρχει μια πρωτοβουλία λοιπόν, υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο, 62 καθηγητές, οι οποίοι με την πρωτοβουλία ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι ο συντονιστής όλης αυτής της κατάστασης και με την βοήθεια της Μητρόπολης Περιστερίου, έκαναν το αυτονόητο. Δηλαδή, συνεργάστηκαν για να μπορούν να προσφέρουν στα παιδιά, στους μαθητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα φροντιστήριο ή να βοηθηθούν στα μαθήματά τους, να μπορούν να πηγαίνουν εκεί, να έχουν αυτή τη βοήθεια. Και μάλιστα είναι τόσο επιτυχημένο αυτό που οι περσινοί μαθητές, το 70% των περσινών μαθητών ήδη πέρασε στο πανεπιστήμιο. Πολύ ωραία. Εσύ πήγες εκεί, Αλεξία, να πάρουμε κι εμείς μια γεύση από αυτό το κοινωνικό φροντιστήριο. Μαθητές και μαθήτριες του γυμνασίου, συγκεντρωμένοι γύρω από την καθηγήτριά τους, παρακολουθούν προσεκτικά το μάθημα των νέων ελληνικών. Είναι μια κατάθλιψη ψυχής. Τα παιδιά είναι ενθουσιασμένα με το κοινωνικό φροντιστήριο, γιατί εδώ τους καθηγητές προσφέρουν αφιλοκερδώς την υπηρεσία τους και είναι προπάντων φίλοι στα παιδιά. Δηλαδή, οι καθηγητές δεν έρχονται εδώ πέρα να εισπράξουν χρήματα, έρχονται να εισπράξουν αγάπη. Και αυτό είναι το σημαντικό. Η αίθουσα, οι μαθητές του Λυκείου κάνουν μαθηματικά. Η τάξη δεν θυμίζει μια συνηθισμένη σχολική αίθουσα, γιατί δεν είναι σχολική αίθουσα. Ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στο κοινωνικό φροντιστήριο, που έχει 450 παιδιά, είναι η έλλειψη χώρων. Εμείς είμαστε το κρυφό σχολείο. Συστεγαζόμαστε μέσα στους ναούς, σε 4 διαφορετικούς ναούς. Έχουμε την έλλειψη χώρων. Μακάρι να είχαμε και άλλους χώρους. Το μέλλον το φαντάζομαι πολύ δύσκολο, αλλά επειδή ο καθένας μας έχει μεγάλα όνειρα και όσο πιο πολλά έχεις, τόσο πιο πολύ προσπαθείς, πιστεύω ότι θα πετύχω και θέλω να περάσω ψυχολογία. Είμαι σε μαζικής ενημέρωσης. We are the people.
είναι το κοινωνικό φροντιστήριο στο Περιστέρι, που με τη στήριξη της Μητρόπολης και καθηγητών που έρχονται και διδάσκουν αφιλοκερδώς, 450 μαθητές που οι γονείς τους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν ιδιαίτερα ή φροντιστήριο, τώρα διεκδικούν με αξιώσεις μια θέση στα ελληνικά ΤΕΗ και πανεπιστήμια. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και τίμαστε ευγνώμων στους καθηγητές που εργάζονται πέρα αφιλοκερδώς. Και λέω ευχαριστώ γιατί θα μπορούσαν το χρόνο που ξοδεύουν εδώ πέρα να τον αξιοποιήσουν σε ένα κανονικό φροντιστήριο ή σε ιδιαίτερα, έτσι ώστε να κερδίσουν αυτοί χρήματα που τους χρειάζονται. Παρ' όλα αυτά, δεν το κάνουν αυτό και βοηθάνε εμάς. Προτιμούμε δηλαδή ο κάθε άνθρωπος να δώσει τη δόση του δανείου. Να μην χάσει το σπίτι του, να πληρώσει το ρεύμα του, να μην του κόψει το ρεύμα. Δεν ερχόμαστε καμία αντιπαλότητα με κανένα ιδιωτικό φροντιστήριο. Έρχονται παιδιά από όλους τους όμορους δήμους της Δυτικής Αττικής. Ακόμα έρχονται παιδιά, να μην σου φάνει περίεργο, και από την Παιανία. Οι μαθητές μελετούν, σας σφουγγάρι απορροφούν όσο περισσότερη γνώση μπορούν. Όμως, η οικονομική κρίση πολλές φορές είναι αυτή που προσανατολίζει τις επιλογές τους και όχι τα όνειρά τους. Δεν κοιτάμε τώρα τα όνειρα, κοιτάμε για την επαγγελματική αποκατάσταση πλέον. Κάπου που θα μπορέσουμε να έχουμε δουλειά αύριο μεθαύριο. Εγώ βασικά θέλω να περάσω ή στην αστυνομία ή στο στρατό. Ένα από τα δύο. Η σχέση που έχει αναπτυχθεί ανάμεσα σε καθηγητές και μαθητές είναι ιδιαίτερη. Η δουλειά εξαιρετική. Το 70% των περσινών μαθητών του κοινωνικού φροντιστηρίου είναι σήμερα φοιτητές. Στο σχολείο υπάρχουν καθηγητές που ή δεν μας εξηγούν με διαφορετικούς τρόπους ή μας αφήνουν κενά χωρίς να μας τα συμπληρώσουν και όταν έρχομαστε εδώ. Οι καθηγητές μας βοηθούν και να τις συμπληρώσουμε και με διαφορετικούς τρόπους και βοηθάνε το κάθε παιδί ξεχωριστά, αφιερώνοντας πολύ πολύτιμο χρόνο. Το ιδιωτικό φροντιστήριο δεν έχουμε τέτοιες σχέσεις με τους καθηγητές που έχουμε εδώ. Απλά θα ήμασταν καθηγητές και μαθητές. Εδώ είμαστε κάτι παραπάνω. Μας βοηθάνε σε όλα τα προβλήματα και στα οικογενειακά και ψυχολογικά μας βοηθούν και στα μαθήματα σε όλα. Δεν έχουμε κάτι να χάσουμε από τα παιδιά που πηγαίνουν στο ιδιωτικό φροντιστήριο. Ίσα-ίσα κερδίζουμε. Το πρώτο κοινωνικό φροντιστήριο ξεκίνησε δειλά τον Οκτώβριο του 2012 και σήμερα υπάρχουν ήδη 4. Ενώ παράλληλα με τα μαθήματα του σχολείου γίνονται μαθήματα ξένων γλωσσών και υπολογιστών. Η Μητρόπολη παράλληλα στηρίζει υλικά και ηθικά όχι μόνο αυτή τη τεράστια προσπάθεια που γίνεται, αλλά και 9 ακόμη δράσεις που αποτελούν στήριγμα για όλους όσοι δεν έχουν να περιμένουν από πουθενά βοήθεια. Πολύ ωραία, γίνονται και ωραία πράγματα. Λοιπόν, εγώ όμως τώρα να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής, γιατί έχουμε και ωραίο δώρο σήμερα. Ένα tablet PC της Vivaco. Εσείς παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-50-550, με απλή χρέωση, έτσι. Είναι κανονικό σταθερό τηλέφωνο. Και παίρνετε τηλέφωνο από σήμερα και κατά τη διάρκεια όλης της εβδομάδας για να παίξουμε μαζί το μουσικό quiz με τον Στέφανο. Εγώ όμως τώρα θέλω να σας το δείξω και από την πίσω μεριά. Διότι είναι το χρώμα αυτό που είναι φοβερό και νομίζω ότι χωράει και σε κάθε τσάντα. Είναι τέλειο. Λοιπόν, ένα tablet PC της Vivaco θα γίνει δικό σας. Αν πάρετε τηλέφωνο και παίξουμε το μουσικό quiz. Τώρα όμως πάμε να μάθουμε για τα βότανα και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν εάν και εφόσον κρυολογήσουμε. Κώστας Αλτάνης. Καλησπέρα, σας καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Σήμερα θα μας δείξετε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν τα βότανα εάν κρυολογήσουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε με τα βότανα τώρα που είναι και η εποχή και αλλάζει η θερμοκρασία και ο καιρός και προληπτικά αν νιώσουμε λίγο κρυωμένοι ή αν έχουμε ασθενήσει. Ωραία. Θα ξεκινήσουμε με το ρόφημα. Να κάνουμε ένα ρόφημα, ναι, το οποίο μπορεί να μας βοηθήσει πολλαπλά, αφενός να το πιούμε, ναι, και αφετέρου να πάρουμε και αναπνοές γιατί μας ανοίγει τη μύτη και το αναπνευστικό. Mm-hmm. Χρειαζόμαστε λοιπόν 4 βοτανάκια. Ναι. Το ένα είναι η μέντα, η οποία είναι τριμμένη. Ναι. Βάζουμε ένα κουταλάκι. Μέντα, ναι. Αχ, να τα μυρίσω εγώ λίγο αυτά, γιατί μένα μου αρέσουν. Αχ, η μέντα είναι φοβερή. Ρίγανη. Ναι. Το οποίο ρίγανη είναι φυσικό αντιβιωτικό. Φασκόμηλο επίσης. Και το φασκόμηλο που είναι του βουνού, το κλασικό, ελληνικό. Είναι πολύ καλό αντιβιωτικό. Και βέβαια θέλουμε και γλυκάνισο. Mm-hmm. Το γλυκάνισο έχει την ιδιότητα, ναι, να βοηθάει το λαιμό και το βήχα. Mm-hmm. Mm. Τώρα λοιπόν εδώ, ναι, επειδή αυτό θα γίνει έγχυμα και όχι, ωραία, αφέψιμα.
Αυτό τώρα εδώ είναι το μείγμα που έχουμε δημιουργήσει και ήδη μυρίζει πολύ ωραία. Καλά, το φασκόμελο έχει και αυτό πολύ έντονη μυρωδιά. Όλα τα βότανα έχουν έντονη. Λοιπόν, θα πρέπει να ρίξουμε λοιπόν βραστό νερό. Ναι. Έτσι, γιατί αυτό εδώ που κάνουμε τώρα είναι έγχυμα και όχι αφέψιμα. Αφέψιμα είναι όταν βράζουμε τα βότανα, ναι. Ενώ έγχυμα είναι όταν ρίχνουμε βραστό νερό και πρέπει οπωσδήποτε να το σκεπάσουμε. Έχει διαφορά στο αποτέλεσμα. Ναι, έχει διαφορά. Γιατί αν το κάνουμε αφέψιμα αυτό, επειδή έχει εθέρια έλαια μέσα, θα φύγουν όλα τα εθέρια έλαια, όλα τα δραστικά δηλαδή που θα μας βοηθήσουν, θα φύγουν. Δεν το θέλουμε. Δεν οπότε, το θέλουμε. Πιο, οπότε, και πιο εύκολο έτσι. Ακριβώς. Και πιο καλό. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, περιμένουμε να γίνει χλιαρό και μόλις γίνει χλιαρό πρέπει να το σουρώσουμε και να το πιούμε. Και επειδή δεν είναι ένα ροφηματάκι για την απόλαυση, έτσι έχει θεραπευτική δράση, να το πιούμε κατευθείαν. Πάντως και σε γεύση, νομίζω ότι με αυτά που βάλαμε δεν θα είναι κακό. Βέβαια, σε καμία περίπτωση. Πολύ καλύτερη γεύση από το φάρμακο. Το λοιπόν, οι γιαγιάδες μας λοιπόν παλιά, αντί για σουρωτήρι, χρησιμοποιούσαν τουλπάνι. Αυτές οι γάζες, εδώ όπως τις βλέπετε. Ναι. Λοιπόν, αφού έχει γίνει αυτό χλιαρό πια, για να μπορούμε να το πιούμε. Δεν είναι δηλαδή ανάγκη να το πιούμε ζεστό όπως πίνουμε το ζεστό το τσάι Όχι. όταν είμαστε κρυωμένοι. Χλιαρό πρέπει να γίνει γιατί θα μας κάνει χειρότερη ζημιά. Σοβαρά, δεν το ξέρω αυτό. Εγώ είχα πάντα την αίσθηση ότι πρέπει να το πίνουμε ζεστό. Καυτό. Καυτό. Όχι. Χλιαρό. Χλιαρό. Στη θερμοκρασία του σώματός μας και μυρίστε το αποτέλεσμα τελικό. Πάρα πολύ ωραίο. Εδώ θα μπορούσαμε θαυμάσια να ρίξουμε και μία κουταλιά μέλι για να δώσουμε γεύση γιατί το μέλι είναι και μαρακτικό για το λαιμό, αν έχουμε και πονόλαιμο. Επίσης, εάν θέλουμε την ώρα που το ρίχνουμε σε νερό που βράζει, μπορούμε να σκύψουμε πάνω και να πάρουμε κάποιες αναπνοές. Λοιπόν, να θυμίσουμε λοιπόν είναι μία κουταλιά μέντα, μία κουταλιά ρίγανη. Μία κουταλιά φασκόμηλο, μία κουταλιά γλυκάνισο. Είναι όλα αυτά τα βρίσκουμε. Και τα αρωματικά και τα βρίσκουμε και εύκολα. Δηλαδή, δεν σας δείχνουμε εδώ κάτι που θα το βρείτε δύσκολα. Το μόνο το οποίο πρέπει να προσέξουμε είναι να είναι καλής ποιότητας. Και αυτό το καταλαβαίνουμε φρέσκο. Από το χρώμα. Αν είναι καφέ αντί για πράσινο, τότε καταλαβαίνουμε ότι έχει μείνει πολύ καιρό το βότανο και άρα έχει χάσει τα αρώματά του. Α, ναι. Είναι σημαντικό αυτό. Ωραία, να δώσουμε μία προσοχή και σε αυτό. Τώρα θα μας δείξετε επίσης πώς θα φτιάχνουμε ένα λάδι για εντριβές, για μασάζ, αν θέλετε, που θα μας βοηθήσει επίσης πολύ. Λοιπόν, εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε είναι αμυγδαλέλαιο. Έτσι, είναι η βάση αυτή. Είναι η βάση, είναι το λάδι βάσης. Και σε αυτή φορά θα χρησιμοποιήσω πάλι βότανα, αλλά σε άλλη μορφή, σε εθέρια έλαια. Ωραία, να πάρω εγώ το ρόφημα από εδώ για να δούμε καλύτερα και το μείγμα. Λοιπόν, ωραία. Εσείς θα κρατάτε και εγώ θα ρίχνω τα εθέρια έλαια. Λοιπόν, θέλουμε λάδι μέντας. Η μέντα γενικά βοηθάει, η μέντα, κατάλαβα. Η μέντα ανοίγει το αναπνευστικό. Το αναπνευστικό. Τέσσερις σταγόνες με πέντε. Τέσσερις με πέντε σταγόνες. Από καθένα από τα βότανα που δείχνω, τέσσερις πέντε σταγόνες. Τώρα, πες και λίγο παραπάνω, δεν πειράζει. Απλά πειράζει. Πειράζει. Για κάθε, αν μου επιτρέπετε, για κάθε 10 ml ελαίου βάσης πρέπει να ρίξουμε 4-6 σταγόνες εθέριου ελαίου. Γιατί τι θα πάθω άμα βάλω παραπάνω. Μπορεί να δημιουργήσει το αντίθετο αποτέλεσμα, να μας ερεθίσει το αναπνευστικό. Αυτό ξέρετε είναι πάρα πολύ σημαντικό που το λέμε, γιατί εγώ ας πούμε θα σκεφτόμουν, άντε ας μην το τσιγκουνευτώ, να βάλω και 2-3 σταγόνες παραπάνω. Δεν ισχύει λοιπόν. Δεν είναι για χόρταση. Αυστηρά. 2-3-4, αυτό είναι ευκάλυπτος. Ναι. Ευκάλυπτος πάντα μας θυμίζει κρυολόγημα λίγο. Βάζουμε εμένα, και κάμφορα, εθέριο ελαιό κάμφορα, στο οποίο η κάμφορα είναι φυτό, μην το μπερδεύετε. Με Ωραία. Αυτό το τετραγωνάκι που παίρνετε από τα φαρμακεία. Επίσης, θέλουμε... Πού τα βρίσκουμε όλα αυτά τα εθέρια. Τα εθέρια έλαια τα βρίσκουμε στα φαρμακεία. Στα φαρμακεία. Για να είμαστε και σίγουροι. Λοιπόν, λεβάντα επίσης, γιατί θέλουμε... Από 4 σταγόνες όλα, κύριε. Από 4 με 5 σταγόνες, ναι. 4-6 σταγόνες ανά 10 ml, άρα μπορούμε να βάλουμε 4-5-20, 20-30 σταγόνες συνολικά. Λοιπόν, και ποιο ξεχάσαμε, είναι μέντα, ρίγανη, φασκόμηλο, ευκάλυπτο, κάμφορα και λεβάντα. Νομίζω το φασκόμηλο ξεχάσαμε. Ναι, το φασκόμηλο. Ωραία. Τώρα τι λοιπόν, κάνουμε. Θα σας πω, είναι πολύ απλό πια. Βάζουμε τον περιέκτη εδώ με τον οποίο θα μπορούμε να το μετράμε. Το κουνάμε καλά, γιατί πρέπει κάθε φορά πριν το χρησιμοποιούμε να ανακατεύονται καλά τα εθέρια έλαια. Και στην περιοχή, μου δίνει το χέρι σας. Και στην περιοχή που θέλουμε, βάζουμε το λαδάκι και κάνουμε μασάζ. Κάνουμε μασάζ μέχρι να απορροφηθεί. Δηλαδή, αν αυτό επιτρέπετε, αυτό δηλαδή τώρα, έτσι όπως είναι, πρέπει να απλωθεί καλά και να συνεχίσουμε με αυτή την κίνηση μέχρι να νιώσουμε την επιδερμίδα να ανασηκώνεται, που σημαίνει ότι αρχίζει και διεισδύει το λάδι. Πόση ώρα δηλαδή περίπου. Γύρω στα 5 λεπτά. 5 με 10 λεπτά. 5 λεπτά, γρήγορα σχετικά δηλαδή. Ναι. Και φανταστείτε ότι κάνουμε στο στήθος,
στα πλευρά, στην πλάτη, γιατί συνοδεύεται και από μυϊκούς πόνους. Και μετά θέλει ζέστη όμως, ναι, θέλει ζέστη. Θέλει ζέστη, για να διεισδύσει καλύτερα. Και είναι αντιφλεγμονώδη, αντιμικροβιακά, μας κρατάνε το βράδυ ανοιχτή τη μύτη για να μπορούμε να αναπνέουμε, που είναι το μεγαλύτερο και πρόβλημα. Αυτό που είναι σημαντικό να το πούμε, κάνει και στα παιδιά αυτό, γιατί είναι πολύ φυσικά υλικά, οπότε δεν χρειάζεται να. Θα ήταν καλό στα παιδιά να βάλουμε τη μισή δοσολογία ακριβώς. Δηλαδή, αντί για 5 σταγόνες, να βάλουμε 2 με 3. Γιατί να είναι λίγο πιο ελαφρύ. Ναι, και τα παιδιά μιλάμε άνω των 2 ετών. Αυτό είναι το σημαντικό. Μάλιστα. Έτσι. Κύριε Αλτάνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα αυτό νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμο και πολύ εύκολο. Και είδατε όμως ότι τελικά όλα αυτά τα πράγματα εδώ, τα μπαχαρικά, το τσάι και τα εθέρια έλαια, είναι πάρα πολύ απλά υλικά. Καθημερινά και υπάρχουν στην ελληνική φύση. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ταμπού που δεν σπάνε. Ο μπαμπάς μου μου είπε ότι δεν είναι δυνατόν η γειτονιά να σε βλέπει να φουσκώνει σιγά σιγά. Μια εγκυμοσύνη που δημιουργεί προβλήματα. Η πρώτη σκέψη ήταν η κακιά σκέψη, ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε το παιδί. Μια έκκληση για βοήθεια. Η βοήθεια της αγκαλιάς κάποια στιγμή θα τελειώσει. Τι φοβάσαι τη στιγμή αυτή που δεν θα υπάρχει στήριξη. Πάρα πολύ. Μια μεγάλη αγκαλιά. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Παπούτσια, παπούτσια, παπούτσια. Έχει πλημμυρίσει το στούντιο με παπούτσια και ακριβώς αυτό θέλουμε και γι' αυτό είναι κοντά μας ο Γιάννης Φερεντίνος στη λίστα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι. Είναι η χαρά της γυναίκας. Και φέτος έχουμε και πολλά χρώματα. Πολλά χρώματα, πολλά είδη σε τακούνια, πολλές φόρμες παπουτσιών, μυτερό, στρογγυλό, σε τακούνι, σε γόβα, σε μπότα, σε μποτάκι. Να ξεκινήσουμε με ένα αγαπημένο σου. Ποιο θα ήθελες να ξεκινήσουμε? Εγώ έβαλα στο μάτι αυτό το μποτάκι. Αυτό. Το μποτάκι λοιπόν αυτό φέτος είναι πάρα πολύ σημαντικό, το χρώμα το μπες, το οποίο συνδυάζεται εύκολα με όλα τα είδη των ρούχων και όλα τα χρώματα. Το μόνο πρέπει να πούμε στις φίλες μας είναι ότι η μυτερή μύτη φέτος είναι πάρα πολύ της μόδας. Είναι το hot spot που λέμε, το χειμώνα. Επέστρεψε πάλι το μυτερό. Διότι το στρογγυλό τόσο οι γυναίκες δεν το αγαπήσαν ιδιαίτερα. Η μύτη στα παπούτσια είναι ακόμα πιο θηλυκό, πιο σεξι και πιο κομψό. Μπορούν λοιπόν οι φίλοι να το συνδυάσουν και εύκολα. Αυτή η φοβερή λεπτομέρεια από το πίσω χρυσό που έχει το φερμουάρ, αυτό το μποτάκι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό με τι φοριέται? Αυτό μπορεί να το συνδυάσει μία φίλη μας με ένα μαύρο κολάν και ένα oversize pullover για το πρωί. Μπορεί να το συνδυάσει με ένα μίνι μαύρο φόρμα για το βράδυ με πολύ ωραία χρυσά αξεσουάρ και ένα ωραίο σακάκι από πάνω και να βγει το βράδυ να πάει κάπου. Ή με ένα total black αντρόγινο που λέμε, ένα κουστούμι μαύρο με ένα πουκάμισο και να μπορεί άνετα να πάει στη δουλειά τη. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό, όπως επίσης πολύ ωραίο είναι και αυτό, γιατί ξεκινήσαμε με τα μποτάκια, είναι και αυτό το μπλε ροαγιάλ. Είναι το μπλε ροαγιάλ, το πιο σκούρο που λέμε, το βαθύ μπλε, το οποίο βλέπουμε τη διαφορά. Έγινε το μποτάκι το οποίο είναι μέχρι τον αστράγαλο και το μποτάκι που είναι κοντά στον αστράγαλο. Αυτό οι γυναίκες που έχουν ύψος όπως εσύ, μπορούν να το φορέσουν άνετα όπως και αυτό. Οι γυναίκες οι οποίες είναι μεσαίου αναστήματος, καλό είναι να επιλέγουν αυτό το μποτάκι αυτό, το οποίο τους οπτικά δίνει ύψος. Σωστά. Οπτικά μακραίνει το πόδι. Όλο το ανάστημα. Οπότε εύκολα μπορούν να το συνδυάσουν με οτιδήποτε έχει να κάνει με μαύρο, με λαδί, με εμπριμέ, όχι με κόκκινο και όχι με φούξια.
Τώρα είπες κόκκινο και έπεσε το μάτι μου σε αυτή την κόκκινη γόβα. Είναι και κόκκινη. Όντως έχω δει έτσι και σε περιοδικά ότι η κόκκινη σουέτ γόβα επιστρέφει. Επιστρέφει πάρα πολύ. Μπαίνει δυναμικά φέτος. Έχουν γεμίσει όλες οι βιτρίνες με αυτού του είδους το παπούτσι. Κοντά μου και τα Χριστούγεννα. Σωστά. Οπότε πάνω κάτω. Και γενικά το κόκκινο είναι ένα χρώμα το οποίο οι γυναίκες το θέλουν πάντα στην καρδαρόμπα τους. Σώνει πάρα πολλές εμφανίσεις. Μόνο για βράδυ. Είναι μόνο για βράδυ. Είναι μόνο για και όταν βράδυ. Έχει τη χρυσή αυτή λεπτομέρεια εδώ που πάντα όλα τα παπούτσια φέτος έχουν από κάτι σε χρυσό ασημένιο, δίνει μια άλλη οπτική και το κάνει ακόμα πιο infasio. Μια απλή κόκκινη γόμα με μια χρυσή λεπτομέρεια. Λοιπόν, τώρα θέλω να μου πεις όμως πώς μπορεί να συνδυαστεί το αυτό ασπρόμαυρο. Το pony hair, τι ναι, είναι. Ναι, αυτό είναι τύπου pony hair, hair τύπου ναι. pony hair, δεν είναι, είναι αυτό που λέμε του εμπορίου, δεν ναι. είναι το κανονικό. Είναι το ασπρόμαυρο στυλ που πλασάρεται φέτος πάρα πολύ. Αυτό συνδυάζεται με ασπρόμαυρο, με total black, δηλαδή ολόμαυρο ή με ολόλευκο. Με τι το φοράμε αυτό, με ένα φόρεμα, ας πούμε. Με ένα μαύρο. Ωραίο φόρεμα μαύρο, με ένα ωραίο φόρεμα ασπρόμαυρο, με μια ωραία σιγαρέτ φούστα μαύρη μέχρι το γόνατο και ένα λευκό πουκάμισο με ένα ωραίο σακάκι. Επίσης, κάποιες φίλες βέβαια φέτος πήγαν τη και πολύ τα ψηλόμεσα. Τα ψωλόμεσα shorts μπορούν ναι. να το συνδυάσουν με ένα ωραίο ζιβάγκο. Όπως επίσης και η Η Animal Print, ναι. Φέτος, όπως και κάθε χρονιά, η Animal Print ξανακάνει πάλι το comeback, βέβαια, όχι τόσο πολύ έντονο, είναι λίγο πιο πάλι τα χρώματά της, ναι. το οποίο πιο αυτό, απαλό. Πιο απαλό, πιο γήινο, το οποίο και αυτό κάνει πολύ ωραία τάση. Και βλέπουμε ξανά. Το οποίο είναι αυτά τα γόβες που λέμε που κλέβουν το ύψος. Σε κάνει ακόμα πιο ψηλή. Ναι, γιατί έχουν οι δίσολες. Ναι, οι δίσολες, τρίσολες και όλα αυτά. Επειδή οπτικά δεν δείχνει, ας πούμε, δεν τόσο δείχνει ότι ψηλό αυτό το δίνει ύψος. Είναι το 15-άποντο. Είναι 15-άποντο, πάρα πολύ σωστά. Είναι πάρα πολύ είναι, σωστά. Είναι. Το οποίο είναι ένα χρώμα και ένα είδος παπουτσιού που μπορεί να το φορέσει η γυναίκα από το πρωί μέχρι το βράδυ όντως. Άνετα. Ενώ στην αρχή, αν θυμάμαι, τις φοράγαμε μόνο βράδυ. Ναι. Μετά σιγά-σιγά. Γιατί το συνηθίζετε, γυναίκες. Θέλετε λίγο πρώτα το βράδυ. Είναι αυτό που λέμε μπότα πλατφόρμα. Το πιο πάρα πολύ ωραία είναι. Και επειδή έχει και αυτή τη διχρωμία, νομίζω ότι συνδυάζεται και με όλα τα χρώματα. Φυσικά. Πάρα πολύ σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το μόνο χρώμα που δεν μπορούμε να συνδυάσουμε, επειδή είναι πιο casual μπότα, είναι το κόκκινο. Το πολύ έντονο. Δηλαδή το βράδυ δεν τη φοράμε εύκολα να πάμε κάπου να φάμε σε κάποια εκδήλωση. Πάντως πρέπει να είναι και πάρα πολύ αναπαυτικοί και αναπαυτικές γενικά αυτές οι μπότες. Πάρα πολύ. Δηλαδή είναι μια εναλλακτική, ας πούμε, στη flat μπότα. Ακριβώς. Για να δώσει στις γυναίκες και λίγο περισσότερο ύψος. Γιατί σας αρέσει και λίγο το τακούνι τύπου πλατφόρμα. Α, και αυτές μου αρέσουν πολύ. Αυτή είναι τύπου υπασίας, υπασίας. Όπου φέτος τις έχουν βγάλει με δέρμα και σουέτ, το οποίο μπορεί να το φορέσει μια γυναίκα και το πρωί, αλλά και το βράδυ, λόγω του χρώματος κάνει αρκετά κομψό. Και μου αρέσει και αυτό το χρώμα, το οποίο το βλέπουμε τώρα και σε ρούχα φέτος. Ακριβώς. Έχω δει, Γιάννη, εσύ τα ξέρεις καλύτερα και θα μας τα πει. Και σε μακιγιάζ και σε βερνίκια νυχιών. Στα πάντα. Στα πάντα. Το βασικότερο χρώμα που παίζει φέτος σε αυτό είναι αξεσουάρ. Ό,τι έχει να κάνει με τσάντα, με καπέλο, με κασκόλ, με λαιμό κασκόλ, με γάτια, με ζώνη. Οπότε κατευθείαν μια γυναίκα, αν πάει το πρωί στη δουλειά της με ένα ωραίο jean skinny παντελόνι και ένα πουλόβερ ή ένα πουκάμισο, μπορεί άνετα και το βράδυ με αυτό το παπούτσι να βγει έξω. Πάρα πολύ ωραία. Οικονομική λύση. Που ναι, είναι από το μας, πρωί μέχρι το βράδυ. Που είναι στις μέρες. Τι άλλο μας έχεις φέρει, Γιάννη? Έχω φέρει μποτάκι το οποίο είναι γούνινο από μέσα, οικολογικό, το επαναβάλλουμε σουέτ, το οποίο επίσης είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, για γυναίκες οι οποίες και μας θέλουν... κρατάει και ζεστά. Ζεστά, ναι. Κοιτάξτε ήδη, εδώ μέσα, ο χειμώνας και μαλακό, αρχίζει και μπαίνει. Είναι σαν αυτές τις μπότες, τις γνωστές, σωστά, πούμε, που είναι ζεστούλες. Σωστά. Αλλά απ' έξω είναι κανονικό μποτάκι. Διότι έχουμε και εξορμήσεις λόγω των εορτών που έρχονται στα βουνά. Έρχονται χιόνια, έχει κρύο, οπότε μια γυναίκα μπορεί να... Μερικές γυναίκες με ρωτάνε, ναι, αλλά αυτό, αν φοράω καλσόν ή αν φοράω χωρίς καλσόν, δεν θα με ενοχλεί στο πόδι? Όχι. Ίσα-ίσα που ζεσταίνει και το κάνει ακόμα πιο άνετο. Και τώρα η... Glam το πιο ενισχυμένο. Το glam rock, κρύσταλλο, κρύσταλλο, το οποίο είναι σωματωμένο πάνω σε μπότα, σε τύπου μύτη. Αυτό μπορεί να το φορέσει μια γυναίκα μόνο το βράδυ. Μόνο το βράδυ. Τώρα είναι. Το πρωί είναι δύσκολο. Είναι υπερβολικό. Γιατί με τις μέρες, αν δείτε με τα φώτα, γυαλίζει πάρα πολύ. Οπότε μπορεί να την κάνει να νιώσει ότι την κοιτάνε όλοι εκεί. Ναι, μα δεν θέλουμε να είμαστε και έτσι υπερβολικά. Να πούμε, ας πούμε, τι έβαλε πρωί-πρωί. Και μπορεί πάλι με ένα τζιν παντελόνι, με ένα κολά, ένα οβεσάρις που λέω και ένα οπάκαλσον. Πολλές γυναίκες φέτος προτείνουν να χρησιμοποιήσουν το οπάκαλσον. Και... Υψηλές μπότες
πάνω από το γόνατο, οι οποίες τις θεωρώ αρκετά σεξι. Εγώ έχω φέρει τη flat, mm-hmm. που είναι η πιο δύσκολη στο να το δει μια γυναίκα. Εγώ επιμένω να αγοράζουν flat bottoms, mm-hmm. γιατί είναι πιο ξεκούραστες. Αυτή βέβαια... Ναι, γιατί αυτή είναι και σεξι που λες, αλλά δεν έχει και, και ψηλή μπότα και τακούνι πολύ. Οπότε πολύ είναι σωστά. Μια ενδιάμεση λύση που πολύ εγώ την προτιμώ. Πολύ σωστά, γιατί mm-hmm. το τακούνι διαφοροποιεί το τόσο πολύ ψηλό. Πάει σε άλλο στυλ. Οπότε το πρωί μια γυναίκα επίσης μπορεί να το δοκιμάσει με ένα ωραίο κοντό φόρεμα, casual. Με ένα jean κοντό φόρεμα, με μια ωραία jean φούστα. Επίσης, επιμένω στο skinny jean, το οποίο το skinny jean είναι το στενό παντελόνι σωλήνα, για γυναίκες οι οποίες, διότι αυτό δεν μπορεί να φορηθεί με κάτι φαρδί, biker. Θα χαθεί καταρχάς. Ακριβώς. Οπότε, και φέτος έχω δει ήδη γυναίκες στον δρόμο που τις έχουν επιλέξει και μου έκανε εντύπωση. Πάρα γενικά, πολύ ωραία. Φοβούνται, ναι. Εμείς επιλέγουμε όλα αυτά που μας έφερες, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία. Και ελπίζω και οι φίλες μας να είναι ευχαριστημένες. Γιάννη, σε ευχαριστούμε και πολύ. Μυρίσαμε παπούτσια και νομίζω ότι τώρα έχουμε τα σωστά κριτήρια να διαλέξουμε αυτά που μας ταιριάζουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να δώσουμε δώρα εμείς τώρα, όχι παπούτσια για σήμερα, αλλά έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο tablet PC της Vivaco. Στέφανε, να δώσουμε και θέλω να το δώσω γιατί μπορούμε να βρούμε και ωραία χρώματα στα τεχνικά μέσα, στα gadget και όχι μόνο στα παπούτσια και στα ρούχα. Για να δούμε ποιος ή ποια είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι. Ναι, καλό μεσημέρι, Κιμ. Γεια σου. Γεια σας. Από πού μας τηλεφωνείτε? Σας τηλεφωνώ από την Κοζάνη. Από την Κοζάνη, πολύ ωραία. Και το όνομά σας? Άννα λέγομαι, από Άννα. Ωραία, κυρία Άννα. Ναι. Είστε έτοιμοι να παίξουμε μουσικό quiz? Βεβαίως, είμαι έτοιμη. Ωραία. Καλή επιτυχία. Για πάμε. Ευχαριστώ. Τι σου κάνα και πίνεις, τσιγάρο στο τσιγάρο. Κοίτα πίκρα σου μάτια, στο πάτωμα καρφιά. Πες μου. Για δε μ' αφήνεις με δυο φιλιά να πάρω, ούστε και σε μακριά μου και λόγο δε μου λες. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φιλιά να πάρω, ούστε και σε μακριά μου και λόγο δε μου λες. Τέλεια. Μπράβο, κυρία Άννα! Ευχαριστώ πολύ. Βασικά δεν χρειαζόταν να πείτε τόσο πολύ, αλλά τραγουδούσατε, τραγουδούσατε και μια χαρά, τέλεια. Για πείτε μου κάτι, έχετε χρήση για το tablet PC? Ορίστε, δεν άκουσα. Λέω, έχετε χρήση, λέω, για το tablet PC που σας δίνουμε, που είναι δικό σας τώρα? Ναι, ναι, βέβαια. Ωραία, ωραία. Ναι. Να είστε καλά. Θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά στην Κοζάνη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, θα βγάλουμε και μετά γραμμές, γιατί έχουμε και μίξερ να δώσουμε. Έχουμε πολλά δωράκια να δώσουμε. Αρκεί εσείς να έχετε κέφι να τραγουδήσετε και να παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, στο 211-55-55-50, για τη συμμετοχή σας στο quiz. Τώρα τι πάμε να φτιάξουμε? Πάμε να φτιάξουμε Λούκα Νικοπιτάκια. Ο Στάθης και η Βίκη με περιμένουν ήδη να φτιάξουμε τη συνταγή της Άντζη. Ποια είναι η συνταγή της Άντζη, θα σας πούμε τώρα. Γεια σου, Στάθη. Πώς είμαστε, έτοιμοι? Έχετε βάλει τα γάντια σας? Φυσικά, πάντα, πάντα όλα. Πάω να βάλω κι εγώ τα γάντια μου. Είμαστε οι μαθητές σου σήμερα. Έτσι, να σου πω την αλήθεια, στο σπίτι δεν μαγειρεύομαι γάντια. Ούτε εγώ. Αλλά σήμερα θα γίνει με το γάντι. Ακριβώς. Μια εξαίρεση. Να πάμε να δούμε τα υλικά, τα οποία είναι λίγα, ακριβώς, θα έλεγα, και βγάζει πάρα πολλά σε αριθμό λουκανικοπιτάκια, 45 με 50 λουκανικοπιτάκια βγάζει αυτή η συνταγή. Λοιπόν, είναι ένα πακέτο μαλακό βούτυρο, 5 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις, είναι 5 κουταλιές του γλυκού baking powder, 1 κουταλιά του γλυκού αλάτι, ένα γιαούρτι πρόβιο, αλλά με την πέτσα του, 250 γραμμαρίων και 2 πακέτα λουκανικάκια, αυτά όμως του ψυγείου, όχι αυτά που είναι στα γυάλινα, του ψυγείου.
Πάμε τώρα να... ξεκινήσουμε. Με ρωτάνε ποια είναι η Άντζη, ναι. Ναι, ποια είναι η Άντζη, το έχουμε απορία από χθες. Η Άντζη είναι μια πολύ αγαπημένη φίλη που όλοι όταν ακούμε ότι έχει φτιάξει λουκανικοπιτάκια... Έχουμε σπίτι της. Ακριβώς, μικρή μεγάλη. Λοιπόν, και λέω, Άντζη, πρέπει να μου δώσει τη συνταγή για να τη φτιάξουμε στην εκπομπή, να δούμε εμείς και να δουν και οι τηλεθεατρίες μας. Πάμε να το φτιάξουμε. Ακριβώς. Βάζουμε λοιπόν το αλεύρι. Δεν έχει σημασία να σας πω με ποια σειρά θα τα βάλετε. Βάζουμε και το baking powder, αρκεί να μπουν δηλαδή όλα μέσα. Το αλάτι. Το αλάτι μπορεί να σας φαίνεται λίγο, αλλά τόσο θέλει, γιατί είναι και το λουκανικό που έχει τη γεύση του, ακριβώς. Οπότε δεν χρειάζεται. Βάζουμε και το μαλακό βούτυρο. Καλό είναι να το έχετε βγάλει λίγο από το ψυγείο, να μην είναι πολύ σκληρό, ώστε να μπορείτε να ζυμώσετε σωστά την ζύμη. Θερμοκρασία δωματίου. Θερμοκρασία δωματίου, ακριβώς. Και το γιαουρτάκι, το πρόβιο. Αχ, μ' αρέσει πάρα πολύ. Το αφήσαμε έτσι για να είναι παραδοσιακό το πρόβιο. Παραδοσιακό. Να ζέψω αυτά από εδώ. Για να μπορούμε. Λοιπόν, η πέτσα τη θέλουμε οπωσδήποτε. Μπορεί να μην μας αρέσει να την τρώμε. Ας πούμε, εμένα δεν μ' αρέσει να την τρώω όταν έχω γιαούρτι. Αλλά εδώ έχει, ας πούμε, το λίπος που θέλουμε για να γίνει μαλακή η ζύμη. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι όσο εμείς ανακατεύουμε τα υλικά μας εδώ, έχουμε βάλει τα λουκάνικα να βράσουν. Αυτά δεν θέλουν πολύ. 2-3 λεπτά. 2-3 λεπτά. Μην τα αφήσετε, ας πούμε, να σκάσουν. Όταν αρχίζουν και φουσκώνουν, εκεί καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμα. Πώς τα βλέπεις, Κιμ? Τα βλέπω, κοντεύουνε. Κοντεύουνε, ωραία. Λοιπόν, έτσι λοιπόν ζυμώνουμε ώστε να γίνει ένα ωραίο μείγμα. Πάντως αυτή η συνταγή με την πέτσα είναι το πιο περίεργο, έτσι. Δεν το συνηθίζουμε αυτό το πράγμα, να είναι δηλαδή, να βάζουμε και την πέτσα στο γιαούρτι. Ωραία. Θα δείτε ότι σε αυτή τη συνταγή δεν μπορεί να κάνετε τίποτα λάθος και η δοσολογία είναι ακριβώς. Λοιπόν, όσο εγώ ζυμώνω για να σας δείξουμε και πώς είναι, ακριβώς. Έχουμε φτιάξει εμείς μια ωραία έτσι, ζύμη, αφράτη. Αφράτη, εδώ. Ωραία. Λοιπόν, έτσι θα γίνει η ζύμη σας. Απλά θα κοιτάξετε να ανακατευτούμε αφράτη, καλά πολύ, τα δηλαδή υλικά. Μπορείς να την πλάσεις πολύ άνετα. Ωραία. Οπότε, τώρα λοιπόν, ξεκινάμε να βγάλουμε τα λουκανικάκια, Στάθη, αν μπορείς εσύ να τα στραγγίξεις, ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Να βλέπετε, γίνεται πάρα πολύ ωραία. Έχουμε τώρα ένα ομοιόμορφο, μια ομοιόμορφη ζύμη. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να κλείσουμε και το μάτι, γιατί δεν το χρειαζόμαστε άλλο. Τώρα, έχουμε τη ζύμη Βίκη. Βεβαίως! Μ' αρέσει που έχεις βάλει τα γάντια. Λοιπόν, έχουμε εδώ τη ζύμη. Μπορούμε να πάρουμε ή τώρα αυτήν που έχω φτιάξει ή αυτήν. Δεν θέλει πάρα πολύ. Θέλει ίσα-ίσα ένα μπαλάκι. Να, εσύ χρησιμοποιείς αυτήν, εγώ θα πάρω αυτήν εδώ που έχω φτιάξει. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, θέλει... Ευχαριστώ. Τώρα, λάθω λουκανοπιτάκια με τα δύο χεράκια. Να το δείξουμε πώς γίνεται. Παίρνουμε λοιπόν μικρή ποσότητα από τη ζύμη. Τη βάζουμε στην παλάμη του χεριού μας. Μπορώ να έχω ένα λουκανικάκι, ναι. Μερσί. Βάζουμε το λουκανικάκι μέσα στη ζύμη και τώρα απλά το τυλίγουμε, το κουκουλώνουμε. Τόσο εύκολο. Είχαμε ένα ταψί κάπου εδώ, γιατί πρέπει να το βάλουμε στο ταψί, γιατί αυτά πρέπει μετά να μπουν στο φούρνο. Βάζουμε λαδάκι ή το αφήνουμε έτσι. Καλό είναι, τώρα εμείς δεν έχουμε εδώ, να βάλετε είτε μια λαδόκολα από κάτω. Την ξεχάσαμε τη λαδόκολα, δεν πειράζει, εσείς στο σπίτι θα το κάνετε καλύτερα. Βάζουμε λοιπόν λαδόκολα πάνω στο ταψάκι, αλλά επειδή έχει λίπος λόγω του γιαουρτιού, του πρόβιου, αλλά και... και λόγω του βουτύρου, δεν θα μας κολλήσουνε. Να βάλουμε λίγο λαδάκι όμως. Λαδάκι. Έτσι, που το κάνουν παρδοσιακά, που το κάνανε και κυρίες στα χωριά, έτσι, γιατί είμαστε και μοναχοί ακριβώς. Άχι, να σε δω, Στάθη, έλα να σε δω. Η αγιά μου πάντως βάζει λάδι. Λίγο, εδώ πέρα. Βάζουμε στην παλάμη. Λίγο θα βάλεις όμως, κάτσε να σηκώσω εγώ αυτό που έφτιαξα. Ακριβώς. Και το πασαλίου με τον απλό παραδοσιακό τρόπο που κάνουν όλες οι γιαγιάδες και οι μαμάδες μας που κάνουν. Λοιπόν, εσείς όμως στο σπίτι δεν χρειάζεται να βάλετε λάδι, θα βάλετε λαδόκολα. Ακριβώς. Εμάς για να μην μας κολλήσει, γιατί θέλουμε να τα φάμε. Περιμένουμε αυτή τη συνταγή από χθες το ακούμε. Ξεκινάει καινούργια καριέρα, αυτό σου λέω μόνο. Φοβερά. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι θα τα βλέπει μάνα μου αυτά και θα περιμένει στο σπίτι να τις μαγειρέψει. Λοιπόν, αυτά να τα φτιάξει γιατί είναι και εύκολα. Λοιπόν, βάζουμε τα λουκανικοπιτάκια. Λίγο χαρτάκι. Λοιπόν.
Επειδή είναι το baking powder, αυτά να φανταστείτε ότι θα φουσκώσουν και η ζύμη θα διπλασιαστεί. Οπότε μην βάλετε πολύ ζύμη, γιατί μετά θα έχετε πάρα πολύ έντονη γεύση ζύμης και θα χαθεί εντελώς το λουκανικάκι μέσα στην ζύμη. Έλα. Έχουμε και μία επισκέπτρια εδώ, με ζύμη σημασία, τι να ονοούμε, είναι φίλη μας. Μία μίγα. Μίγα πάντα υπάρχει σε ένα τηλεοπτικό πλατό, λοιπόν, δηλαδή είναι ωραία. Μία της μίγας. Αυτά τώρα, μόλις τελειώσετε, που βγαίνουν γύρω στα 45 με 50 κομμάτια, θέλουν 20 λεπτά περίπου στο φούρνο, στις 180 με 200 βαθμούς πάνω-κάτω θα τα βάλετε. Α, ωραία. Δεν θα περιμένετε να σκουρίνουν πάρα πολύ, έτσι ελαφρώς θα πάρουν λίγο χρώμα. Θα τα λείψουμε με κάτι από πάνω? Όχι, τίποτα. Τίποτα. Έχει το λίπος από το γιαουρτάκι το πρόβιο. Το οποίο θα βγει μέσα από τη ζυμή. Τίποτα. Ποιο? Το λίπος. Από τη βετσούλα. Όχι, δεν θα βγει τίποτα. Θα τα δοκιμάσετε σε λίγο και θα μου πείτε... Α, μου βγήκε λίγο περίεργο. Ωραία, το φούρνο τον έχουμε ανάψει, ωραία, ναι. Θα τον προθερμάνουμε λίγο να φτάσει στη θερμοκρασία που θέλουμε ακριβώς. Και ενώ εμείς θα συνεχίσουμε στην θεματολογία μας εδώ, θα τα αφήσουμε αυτά να ψηθούν. Όλοι κοίτα πώς περιμένουν. Σου λέει αυτή η συνταγή έχει κάνει θράψη. Από χθες, παιδιά, την περιμένουμε. Να πάμε να ξαναδούμε λίγο την κάρτα με τα υλικά. Γιατί τώρα που είδατε σίγουρα και πόσο εύκολα φτιάχνετε, θα επιχειρήσετε να τα δοκιμάσετε. Και είναι και πάρα πολύ έτσι ωραίο να καθίσετε και με τα παιδιά σας να φτιάξετε τα λουκανικοπιτάκια. Γιατί τους αρέσει, επειδή είναι και εύκολο. Ακριβώς. Και ποιο παιδί δεν τρώει. Ακριβώς, τους βάζει και τη ζύμη, τους αρέσει πάρα πολύ. Και απλά τους λες ότι καλύψτε με ζύμη μέχρι να μην βλέπετε το λουκανικάκι. Και εύκολο και οικονομικό, έτσι. Γιατί και οικονομικό. Στις μέρες που θέλουν οι γονείς να κάνουν κάποιο πάρτι στα παιδιά τους, κάτι. Τόσο μεγάλο κομμάτι που βγαίνει, και τόσο εύκολη λύση. Λοιπόν, εγώ πήρα το τελευταίο λουκανικάκι. Εμείς εδώ τώρα δεν κάναμε όλη τη ζύμη. Ίσα-ίσα να μπορούμε να δοκιμάσουμε όλοι μας. Θα ανοίξει το φούρνο. Φυσικά, στάθη. Φυσικά. Ωραία. Τέλεια. Πάνω κάτω. Λοιπόν, καλή τύχη. Περιμένουμε. Να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει. Λοιπόν, σε 20 λεπτά θα τα δοκιμάσουμε και θα με θυμηθείτε. Περιμένουμε. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Ταμπού που δεν σπάνε. Ο μπαμπάς μου είπε ότι δεν είναι δυνατόν η γειτονιά να σε βλέπει να φουσκώνει σιγά σιγά. Μια εγκυμοσύνη που δημιουργεί προβλήματα. Η πρώτη σκέψη ήταν η κακιά σκέψη. Ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε το παιδί. Μία έκκληση για βοήθεια. Η βοήθεια της αγκαλιάς κάποια στιγμή θα τελειώσει. Τι φοβάσαι τη στιγμή αυτή που δεν θα υπάρχει στήριξη? Πάρα πολύ. Μια μεγάλη αγκαλιά. Επιστρέψαμε και πάμε να μάθουμε τι είναι αυτή η μεγάλη αγκαλιά του Συλλόγου «Η Αγκαλιά». Κοντά μας σήμερα είναι η Ευτυχία Σιούλη, κοινωνική λειτουργός στο Σύλλογο. Μάλιστα. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε σε λίγο, αλλά θέλω μέσα από τα μάτια και το λόγο των τριών γυναικών που συνάντησα εγώ στο χώρο σας, να μάθουμε τι είναι αυτό που προσφέρετε εσείς σε αυτές τις μητέρες, τις μελλοντικές μητέρες, γιατί έρχονται σε εσάς από τη στιγμή που εγκυμονούν, ναι, που είναι έγκυες και ζητάνε τη βοήθειά σας. Ναι. Θέλω να πάμε να δούμε το πρώτο κομμάτι αυτού του ρεπορτάζ, όπου μας μίλησαν δύο γυναίκες και η πρόεδρος του Συλλόγου. Βρισκόμαστε εδώ στο χώρο του Συλλόγου Προστασίας Αγέννητου Παιδιού, η Αγκαλιά. Τι είναι η Αγκαλιά? Είναι μια μεγάλη αγκαλιά που έχει αγκαλιάσει σε ένα χρονικό διάστημα από το 1996 που λειτουργούμε μέχρι σήμερα πάνω από 1.700 παιδιά. Τι προσφέρετε εσείς ακριβώς στη μητέρα? Εμείς αρχίζουμε από την εγκυμοσύνη.
να την προετοιμάσουμε τη μητέρα και για το γεγονός του τοκετού και στη συνέχεια να βρεθούμε με το μευτήριο στο οποίο θα γεννήσει, φυσικά σε κρατικά μευτήρια. Ετοιμάζουμε την πρίκα του μωρού, βοηθάμε όσο σε ό,τι χρειάζεται τη μητέρα. Θα ανταποκριθούμε. Τα βασικά πάντως είναι το γάλα, οποιαδήποτε μορφή γάλατος, οι πάνες και οπωσδήποτε ό,τι άλλο χρειαστεί. Εσύ είσαι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που ήρθες εδώ ενώ δεν είχατε παντρευτεί ακόμα με τον άντρα σου και σας βοηθήσανε να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας, δηλαδή να παντρευτείτε και να φέρετε στον κόσμο το μωράκι σας. Αυτό το αγγελούδι που κόντεψα και να το χάσω εξαιτίας κάποιων γιατρών και με την παρότρεση της αγκαλιάς και με τη βοήθειά της, κυρίως την ψυχολογική. Αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για μένα. Η βοήθεια της αγκαλιάς κάποια στιγμή θα τελειώσει. Δηλαδή όταν το παιδάκι θα φτάσει 2 χρονών περίπου και με μια παράταση ίσως λίγο παραπάνω. Έτσι ακριβώς. Τι φοβάσαι τη στιγμή αυτή που δεν θα υπάρχει στήριξη του συλλόγου? Πάρα πολύ. Βόνη, αν δεν υπήρχε αυτός ο σύλλογος, τι θα είχατε κάνει? Σίγουρα δεν θα έριχνα το παιδί. Είναι ντροπή να ζητάει κάποιος βοήθεια από κάπου? Όχι. Όχι, γιατί δεν είναι ότι ζητάς βοήθεια, να το πω, από ελεημοσύνη. Είναι ότι μας έχουν κάνει κιόλας πλέον οι καταστάσεις να ζητάμε βοήθεια. Σίγουρα θα έχεις συναντήσει πολλές γυναίκες που έρχονται για πρώτη φορά εδώ για να κάνουν το πρώτο ραντεβού. Ακριβώς. Τι βλέπεις στα μάτια τους, αναγνωρίζεις κάποια από τις αγωνίες που είχες και εσύ όταν ήρθες εδώ? Πολύ έντονα. Πολύ έντονα. Τι βλέπεις? Και έτυχε μία φορά από τις επισκέψεις μου, τις καθορισμένες εδώ στο σύλλογο, να συναντήσω φίλης μου, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο γνωστής μου, αναγνώρισα στα μάτια της το... Θέλετε το φόβο, θέλετε το ότι αυτό που με ρωτήσατε και προηγουμένως, ότι αν είναι ντροπή να ζητάμε τελικά βοήθεια, πρέπει, μήπως δεν κάνω καλά, μήπως θα με απορρίψουνε. Δεν το ξέρα, δεν γνώριζα, γιατί σίγουρα και ο σύλλογος σαν σύλλογος ζητάει κάποιες προϋποθέσεις. Νίκη. Πόσο χρονών είσαι? 30. 30. Και έχεις πόσα παιδάκια? 3 αγόρια. Πότε ήρθες εδώ στην αγκαλιά? Ήρθα όταν ήμουν έγκυος, το 3ο μου παιδί. Τι άλλαξε και ήρθες εδώ στην αγκαλιά? Είχαμε την οικογένειά μας, τις δουλειές μας, 2 παιδάκια. Είχαμε πει δεν κάνουμε άλλο παιδάκι. Και έμεινα έγκυος το 3ο παιδί. Και τότε μας ήρθε κεραμίδα. Και η πρώτη σκέψη ήταν η κακιά σκέψη, ότι δεν μπορούμε να κρατήσουμε το παιδί με 2 άλλα παιδιά στην οικογένεια και άνεργη. Το επάγγελμά σου ποιο είναι, Νίκη? Έχω σπουδάσει πολιτικός μηχανικός, έργων υποδομής. Ο άντρας σου? Ο άντρας μου ήταν εργολάβος οικοδομών, δηλαδή και οι 2 σχεδόν στην οικοδομή. Καταρχήν να το διευκρινίσω ότι το κρατήσαμε μόνο και μόνο επειδή στηριχθήκαμε πάνω στην αγκαλιά. Ήταν δηλαδή αυτό που μας έδωσε το κίνητο να πούμε «ΟΚ, okay, προχωράμε». Ευτυχώς που το κράτησα. Ότι δεν θα υπήρχε αυτή η ζωούλα τώρα. Και τώρα ακόμα που το βλέπω να γελάει και να τρέχει, καμιά φορά το σκέφτεσαι. Σου περνάει το μυαλό ότι μπορεί να μην τον είχα. Πιστεύεις ότι πολλές γυναίκες είναι τώρα σε παρόμοια θέση με αυτήν που ήσουν εσύ και αναγκάζονται για οικονομικούς λόγους να μην φέρουν στον κόσμο το μωρό τους? Ναι. Είναι βέβαια ένα θέμα ταμπού που δεν θα το ακούσεις εύκολα, να σου πει άλλη πήγα και έκανα άμβλωση. Ο καθένας μέσα του ξέρει τι έχει κάνει. Αλλά νομίζω ότι έχουν περάσει πολύ από αυτές τις σκέψεις και πράξεις. Ποιο είναι το μήνυμα που θα ήθελες εσύ να μεταφέρεις στις γυναίκες που μας βλέπουν τώρα? Όταν έρχεται μία εγκυμοσύνη, η οποία δεν είναι για καθένας για τη δικιά του περίπτωση δεκτή, φυσικά σου έρχεται όλα στο μυαλό ότι, ότι υπάρχει αδιέξοδος,
Όμως πιστεύω ότι αν έρθουν στην αγκαλιά, θα πάρουν τέτοια μεγάλη αγκαλιά που θα... σίγουρα θα φέρουν στον κόσμο το μωρό τους. Αυτές ήταν δύο περιπτώσεις, η Νίκη και η Ιβόνη, που για οικονομικούς λόγους ήρθαν κοντά σας. Μάλιστα. Τώρα, λόγω της κρίσης, όλο και περισσότερα ζευγάρια απευθύνονται στην αγκαλιά για τη βοήθεια. Είναι ζευγάρια που έχουν χάσει τις δουλειές τους, που πριν στηριζόταν στα πόδια τους. Κάποιες φορές είχαν αποφασίσει να κάνουν την οικογένειά τους, να προχωρήσουν σωστά και ξαφνικά βρίσκονται και οι δύο άνεργοι. Και τώρα τι κάνουμε, πού βρισκόμαστε. Έρχεται ένα παιδί και πώς θα το μεγαλώσουμε, τι θα κάνουμε. Και εκεί έρχεται να βοηθήσει η αγκαλιά, να τη στηρίξει όσο μπορεί, να κρατήσουν το παιδάκι τους, να τους δώσουμε τις πάνες, τα γάλατα, ό,τι χρειάζεται ένα μωρό. Και να πούμε ότι η αγκαλιά είναι ένας σύλλογος ο οποίος στηρίζεται καθαρά μόνο σε δωρεές, είτε από ιδιώτες, είτε από εταιρείες. Δεν χρηματοδοτείται από το κράτος καθόλου και έχει βοηθήσει εκατοντάδες μαμάδες να φέρουν στον κόσμο τα παιδάκια τους. Και κάποια στιγμή σε μια συζήτηση που είχα στο χώρο σας και με την πρόεδρο αλλά και με τις γυναίκες, είναι ότι αν τελικά η πολιτεία θέλει παιδιά, δεν τα βοηθάει. Και είναι αυτές οι ιδιωτικές πρωτοβουλίες, κατά κάποιο τρόπο, διαφόρων συλλόγων που στηρίζουν τη μητέρα. Γιατί εσείς δεν στηρίζετε μόνο την οικογένεια, αλλά στηρίζετε και μια γυναίκα η οποία μπορεί να έχει έρθει σε μια κατάσταση αδιεξόδου και να ακούει μια καρδούλα να χτυπάει και να μην ξέρει με ποιο τρόπο θα μπορέσει να φέρει στον κόσμο αυτό το παιδάκι. Και μία από τις διαφορετικές περιπτώσεις είναι και η Βασιλεία, η Βίκη, μάλιστα, που μου μίλησε και θέλω να πάμε να δούμε αυτό το κομμάτι, να δούμε την ιστορία της Βασιλείας, η οποία έχει πάρα πολλά στοιχεία μέσα. Έχει και ασφαλώς τους λόγους τους οικονομικούς, αλλά έχει όμως και την απόρριψη του πατέρα, του βιολογικού πατέρα του παιδιού, ναι, αλλά και της οικογένειάς της. Θέλω να πάμε να δούμε τι μας είπε η Βασιλεία. Είμαστε εδώ στον χώρο του συλλόγου Η Αγκαλιά. Εσύ για ποιο λόγο ήρθες εδώ? Εγώ είμαι ανήπαντρη μαμά. Έφερα στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι που είναι τώρα 2,5 μηνών. Το Χριστόφορο, όταν ήρθα εδώ στην Αγκαλιά, η κοινωνική υπηρεσία τους, συζητήσαμε. Αυτό εμένα με καθησύχασε, με ηρέμησε. Μου γαλήνεψε λίγο την ψυχή, γιατί ήρθα εδώ και ήμουν 3 μηνών ήδη. Έφερες στον κόσμο το μικρό Χριστόφορο από επιλογή ή υπήρχε σύντροφος ο οποίος στην πορεία εγκατέλειψε? Υπήρχε σύντροφο, στην πορεία εγκατέλειψε. Διαπίστωσα ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε ήδη οικογένεια, το οποίο εγώ δεν το γνώριζα. Τι ήταν αυτό που σε έκανε να θέλεις να το κρατήσεις? Το μητρικό ένστικτο, ναι, ήταν πιο ισχυρό? Και πέρα από αυτό, ότι κάποια στιγμή είχα κάνει και μια... είχα σταματήσει μια κοίηση. Είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι ο Θεός δεν στα δίνει έτσι εύκολα τα παιδιά. Άλλοι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν παιδιά και εσένα στα δίνει απλόχερα. Επομένως, θα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός. Όταν κάνεις κάτι, πρέπει να αναλαμβάνεις τις συνέπειες των πράξεών σου. Και έτσι επέλεξα να το αναλάβω εξ ολοκλήρου. Και δεύτερον, όταν άκουσα την καρδιά του, δεν υπήρχε περίπτωση να το ρίξω. Από την απόρριψη του συντρόφου σου προέκυψαν και άλλα πράγματα που δεν μπορούσες να έχεις προβλέψει όταν πήρες την απόφαση ότι θα το κρατήσεις, έτσι δεν είναι? Προκύψανε θέματα οικογενειακά. Έμενα στο σπίτι του μπαμπά μου,
ο οποίος ο μπαμπάς μου επέλεξε και μου είπε ότι προτιμούτερα να το ρίξει στο παιδί, διότι δεν είναι δυνατόν η γειτονιά να σε βλέπει να φουσκώνει σιγά σιγά. Και έτσι έψαξα να βρω τι που θα έπρεπε να μείνω. Τι σημαίνει αυτό για σένα? Σημαίνει ότι το κοινωνικό ταμπού είναι ακόμα τόσο έντονο, δυσπάει ακόμα και τους πιο γερούς συνδέσμους που είναι η οικογένεια? Ναι, υπάρχει ακόμα ταμπού για μια ανήπαντρη μαμά. Και ειδικά όταν το παιδί το έχει στο όνομά της. Ακόμα χρησιμοποιούν λέξεις που εμένα προσωπικά τις έχω ακούσει για τον μικρό Χριστόφορο, που με πληγώνουν. Αλλά παραμένω δυνατή και χαμογελώ για το παιδί μου. Ποιες είναι αυτές οι λέξεις? Η πιο συνηθισμένη είναι «Πάρ' τον μπάστα από εδώ». Αυτή τη στιγμή ζεις στον ξενώνα που σου παραχωρεί ο Ερυθρός Σταυρός. Μάλιστα. Τι ξενώνας είναι αυτός? Είναι ένας ξενώνας ο οποίος σου παρέχει το δωμάτιο τη στέγη. Σου παρέχει κάποιο φαγητό, κάποιο συσίτιο. Και από εκεί και πέρα, με κάποιες χορηγίες, εάν θα υπάρξουν, σε βοηθάνε. Αλλιώς, ό,τι κάνεις μόνος σου. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να ανταπεξέρχεσαι στην καθημερινότητα? Υπάρχουν φορές που όταν κοιμάται ο Χριστόφορος, εγώ στεναχωριέμαι και κλαίω. Αλλά επειδή είμαι δυναμικός άνθρωπος, λέω, δεν θα με ρίξετε κάτω, τα καταφέρω. Προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι δυνατή για τον Χριστόφορο. Οι φίλοι? Οι φίλοι εξαφανιστήκανε. Ειδικά όταν μάθανε ότι πήγα στον ξενώνα. Γιατί? Δεν το ξέρω. Έχουμε χαθεί. Εσύ προχωράς? Ναι. Ήδη προχωράμε. Δεν προχωράω, προχωράμε. Τώρα πια είμαστε δύο, δεν είμαι μία. Αχ, αυτή ήταν η Βίκη Βασιλεία που η ιστορία της πρέπει να πω ότι με άγγιξε, γιατί είναι πολύ διαφορετικό το να έχεις τον σύντροφό σου όπως οι δύο άλλες περιπτώσεις και να αντιμετωπίζεις μαζί το κάθε πρόβλημα. Και είναι πολύ διαφορετικά να νιώθεις την απόρριψη σε αυτή την, κατά τα άλλα, πολύ τρυφερή στιγμή της ζωής σου, της εγκυμοσύνης, της χαράς για τον ερχομό του παιδιού σου, και να αισθανθείς την απόρριψη και την κοροϊδία ταυτόχρονα του ανθρώπου που νόμιζες ότι στα μάτια του έχεις βρει τον σύντροφο ζωής. Και όχι μόνο αυτό, αλλά να αισθανθείς και την κλειστή πόρτα όλης της οικογένειας και όλων των φίλων. Αλλά από τι έμαθα, δεν είναι η μόνη περίπτωση η Βασιλεία, υπάρχουν και άλλες πολλές περιπτώσεις. Όχι. Και νομίζω ότι είναι και οι περιπτώσεις που εσείς στηρίζετε ακόμα περισσότερο. Λογικό είναι. Γιατί γνωρίζετε το πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώσει κανείς ένα μωράκι και τι ανάγκες έχει ένα μωρό. Πέρα από ασφαλώς την αγάπη και την αγκαλιά της μαμάς, αλλά είναι και άλλα πράγματα. Κοιτάξτε, όταν δεν υπάρχει οικογένεια, προσπαθούμε εμείς να γίνουμε οικογένεια της κοπέλας. Δηλαδή, να τη στηρίξουμε όπως αντιστοίχει η μητέρα της, μια θεία της, η αδερφή της. Χρειάζονται την αγκαλιά αυτές οι κοπέλες για να μπορέσουν να συνεχίσουν. Μια παρότρινση, να ξέρουν ότι κάποιος είναι δίπλα τους, μπορεί να τους καταλάβει, να ακούσει τα προβλήματά τους και να δώσει όσο μπορεί λύσεις. Ναι. Η Βασιλεία όταν ήρθε, έμενε στον πατέρα της, μετά έγινε κάτι, έπρεπε να φύγει, βρήκαμε μια λύση, να μπει στο ξενώνα. Το δουλεύουμε μαζί. Ό,τι είναι δηλαδή, το πάμε βήμα-βήμα μαζί με τις κοπέλες. Πάντως αυτό που έζησα, και δεν έχω κανένα λόγο να σας κολακέψω, αλήθεια, είναι ότι όντως αυτές οι κοπέλες αισθανόντουσαν σαν δεύτερο σπίτι τους στο χώρο σας. Πέρα ότι είναι ένας ωραίος χώρος που σας τον έχουν παραχωρήσει έτσι είναι κάποιοι. Δωρεά. Είναι δωρεά, ακριβώς, από κάποιον που ήθελε να βοηθήσει εσάς και όλες τις μανούλες κατ' επέκταση.
Αισθάνονται αυτό, αισθάνονται ότι υπάρχει έκτος από μια αγκαλιά και, και κάποιος να τους ακούσει, να ακούσει το πρόβλημά τους, να τους το λύσει το πρόβλημα και είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις εποχές, τουλάχιστον αν δεν υπάρχει από τη μεριά της οικογένειας, να υπάρχει έτσι ένα χέρι στήριξης από κάπου. Αυτό δεν διαπίστωσες και εσύ, Βίκη, γιατί μαζί πήγαμε. Αυτό διαπίστωσα κι εγώ. Νιώθουν ασφάλεια. Και νιώθουν πιο ζωντανές. Δηλαδή από το να μην είχαν κάποιον, νιώθουν μια ζωντάνια. Εγώ αυτό μου βγάλανε. Θέλουμε να νιώθουν άνετα, να μας νιώθουν δικούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, αν δεν νιώθεις άνετα να μιλήσεις τον άλλον, πώς θα τον εμπιστευτείς τα προβλήματά σου, πώς θα τον εμπιστευτείς να σε βοηθήσει καταρχήν. Πάντως εγώ αυτό που θα ήθελα έτσι να πω είναι ότι δεν θα έπρεπε να είναι ταμπού πια μια γυναίκα να φέρνει στον κόσμο μόνη της ένα παιδί. Γιατί σίγουρα τα ιδανικά μας και τα όνειρά μας ως μικρά κοριτσάκια μπορεί να είναι έτσι διαφορετικά και να πιστεύω ότι πάντα θα έρθει ο πρίγκιπας πάνω στο λευκό άλογο να μας πάρει. Αλλά η ζωή πολλές φορές δεν είναι έτσι. Και εκεί φαίνεται και ο πραγματικός δεσμός της οικογένειας, γιατί τον άνθρωπό σου, το παιδί σου, δεν πρέπει να το στηρίζεις μόνο όταν του πηγαίνουν όλα ρόδινα, αλλά και όταν κάτι μπορεί να στραβώσει στην πορεία. Και πέρα από αυτό, να σέβεσαι και τις αποφάσεις του παιδιού σου, γιατί πολλές φορές είναι και η απόφαση. Μπορεί το ζευγάρι να μην τα βρει μεταξύ τους. Και η γυναίκα όμως έχει το δικαίωμα, χωρίς κάποιες απαιτήσεις, οικονομικές εννοώ, να θέλει να κρατήσει αυτό το παιδί που μπορεί να το έχει ακούσει μες στην κοιλιά της. Πρέπει να στηρίζουμε την οικογένειά μας και τα παιδιά μας. Και τώρα δεν ξέρω τους λόγους, ας πούμε, για τους οποίους αντέδρασαν έτσι η οικογένεια της Βασιλείας, της Βίκης. Σας το είπε και μόνη της, δηλαδή φοβότανε τι θα πει η γειτονιά. Αυτό το ταμπού πια, τι θα πει ο κόσμος. Όλοι αυτό σκέφτονται. Ναι, που λέγανε, ας πούμε, που μου έλεγε και εμένα ότι σκεφτόντουσαν ότι πώς θα σε δει η γειτονιά να φουσκώνει, ναι, η κοιλιά σου. Ναι. Και τι θα τους πούμε, πού είναι ο μπαμπάς. Δεν υπάρχει μπαμπάς εδώ τουλάχιστον παρόν. Πραγματικά, τι πειράζει. Δηλαδή, εκεί μου, δηλαδή για το 2013-2014 σε λίγο, πραγματικά, δηλαδή είναι νομίζω συγκλονιστικό να υπάρχουν ακόμα ιδέες αυτού του τύπου. Μα ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι στο εξωτερικό οι γυναίκες αποφασίζουν να γίνουν μαμάδες και χωρίς να υπάρχει καν ο πατέρας ως φυσικό πρόσωπο. Θέλω να πω, εδώ εκεί πάμε στο άλλο άκρο, αλλά θέλω να πω ότι άμα στο φέρει έτσι η ζωή, αμαρτία δεν είναι να μην γεννηθεί ένα παιδάκι, να αναγκαστείς επειδή δεν έχει στήριξη, είτε οικονομική, είτε ψυχολογική, είτε οικογενειακή, να μην φέρει στον κόσμο ένα παιδί. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η μητρότητα, θεωρώ, δεν είμαι μητέρα, θεωρώ όμως ότι η μητρότητα είναι ύψιστο δικαίωμα και πρέπει να γίνει σεβαστό. Αν η γυναίκα να λάβει την ευθύνη της και σου λέει «Δεν σου ζητάω κάτι, το παιδί μου», η Βίκη αυτό μας είπε, ότι δεν αναζητά πια κάτι από τον πατέρα του παιδιού, δεν πρέπει να το σεβαστεί ο δικός της πατέρας. Ξέρετε τι γίνεται όμως. Φοβούνται και οι ίδιες. Σου λέει «Τι θα κάνω, πώς θα τα καταφέρω». Με το να μεγαλώνεις ένα παιδί δεν είναι πιο εύκολο. Από τις γυναίκες. Το θέμα είναι να σηκώσουν το τηλέφωνο, να πάρουν, να ζητήσουν βοήθεια, γιατί οι περισσότερες δεν το κάνουν. Να ρωτήσω κάτι. Από τις γυναίκες που έρχονται, δηλαδή παίρνουν το τηλέφωνο, σηκώνουν το τηλέφωνο και έρχονται σε εσάς, υπάρχουν κάποιες που παρόλο, ας πούμε, τις κατευθύνσεις τις δικές σας και τις ενισχύσεις σας στην πρώτη-δεύτερη συνάντηση αποφασίζουν να κάνουν άμβλωση? Κοιτάξτε. Τη στιγμή που θα σηκώσουν το τηλέφωνο, έχουν αποφασίσει να δώσουν μια ευκαιρία σε αυτό το παιδί. Και θέλουν μια μικρή στήριξη. Θέλουν να τους πει κάποιος, είμαι δίπλα σου, θα είμαι εκεί να σε στηρίξω σε κάθε βήμα σου. Και σχεδόν 99,9% όλες οι γυναίκες που έρχονται και έχουμε συζητήσει, τους λέμε τι μπορούμε να τους προσφέρουμε. Τους λέμε τις συνέπειες που έχει κιόλας μια άμβλωση και στον ψυχικό του κόσμο και στο σώμα τους και στη διάθεσή τους και τα πάντα. Το σκέφτονται και είναι, αν πάνε και ακούσουν το πρώτο υπερηχογράφημα, την καρδιά του μωρού, δεν υπάρχει περίπτωση να ρίξουν το παιδί. Ποια είναι η πιο δύσκολη περίπτωση που θυμάστε εσείς? Πιο δύσκολη. Η Βασιλεία είναι μια από τις πιο δύσκολες.
πιο δύσκολες. Οι πιο μπερδεμένοι από είναι, είναι δυνατή κοπέλα και αυτό μας βοήθησε να έχουμε μια βάση, να προχωρήσουμε, να βοηθήσει και εκείνη τον εαυτό της. Υπάρχει μια 16χρονη, ας πούμε, μανούλα. Είναι στο σχολείο, μένει έγκυος, τώρα καλύπτει η μητέρα στον 8ο μήνα και έρχεται να τη βοηθήσουμε. Φωνές στο σπίτι, κακό, τι θα γίνει τώρα. Έχουν πάρει, ας πούμε, σε αυτή την περίπτωση, αν έτσι μπορείτε να μου πείτε, ξέρω εγώ, αν έρθει μια κοπέλα η οποία είναι ανήλικη. Μας. Ξέρω εγώ, 16-17 ετών και μένει έγκυος και θέλει να το, ακριβώς, και θέλει να το κρατήσει. Τι γίνεται, δηλαδή, αν έρθει ο γονιός σε εσάς και πει, ας πούμε, πώς, εγώ δεν θέλω η κόρη μου να γίνει μαμά. Χρειάζεται και η γονική συνένεση, εφόσον είναι ανήλικο, όπως είπες. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Όταν είναι ανήλικη, έρχεται με τον κηδεμόνα, με κάποιον από τους δύο γονείς, και άμα θέλει, γιαγιά. Και άμα θέλει η κόρη, ας πούμε, να κρατήσει το παιδί και η μαμά δεν θέλει, τι γίνεται. Πάντα σχεδόν υπάρχει κάποιο στο οικογενειακό περιβάλλον που δεν είναι αντίθετο. Πάνω σε αυτόν στηριζόμαστε κι εμείς, να αναπτύξουμε τη σχέση με αυτό το γονέα, για να βοηθήσουμε την κοπέλα να συνεχίσει. Γιατί οι κοπέλες δεν φταίνε σε τίποτα. Εντάξει, κάνανε ένα λάθος, μια λανθασμένη επιλογή, αλλά θέλουν να κρατήσουν αυτό το μέρος. Και αυτό είναι τιμή τους, δηλαδή είναι υπέρ τους. Δεν διαλέγουν την εύκολη λύση, νιώθουν ότι υπάρχει μια ζωή μέσα τους και θέλουν να διατηρηθεί αυτό. Και αυτές οι κοπέλες είναι και οι πιο δυνατές. Συνεχίζουν μετά το σχολείο, έχουν μπει σε πανεπιστήμιο, κάνουν τα φροντιστήρια τους κανονικά, μπαίνει το παιδάκι τους σε ένα νηπιαγωγείο και βέβαια, συνεχίζουν τη ζωή τους. Απλά νομίζω ότι είναι αυτός ο φόβος της πρώτης στιγμής που ξέρεις ότι είσαι μόνη σου ή ανακοινώνεις το γεγονός κάπου και εκεί που περιμένεις χαρά. Έτσι. Παίρνεις άρνηση και λες τι θα κάνω τώρα. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, έτσι θέλαμε και εμείς σήμερα να παρουσιάσουμε το σύλλογό σας, ώστε να δώσουμε την πληροφορία στις γυναίκες που μας ακούνε, ότι υπάρχει ένα τηλέφωνο που υπάρχει μια ανοιχτή αγκαλιά για σας, να απευθυνθείτε εκεί και ίσως μαζί να βρείτε λύσεις. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα κοντά μας και μας δεχτήκατε και στο χώρο σας. Καλή τύχη και καλή συνέχεια εύχομαι σε όλες τις μανούλες. Αυτές που γνώρισα και αυτές που ξέρω ότι είναι μέλη στο σύλλογό σας. Με τη βοήθεια του κόσμου, γιατί εκείνος μας στηρίζει. Θα συνεχίσουμε όσο μπορούμε το έργο μας. Ακριβώς. Και εσείς ασφαλώς, αν θέλετε να προσφέρετε το οτιδήποτε με οποιοδήποτε τρόπο, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα του συλλόγου, να συνοηθείτε εκεί για το τι ανάγκες υπάρχουν. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είναι εδώ κοντά μας η Έλενα Ψωμά για να μάθουμε όλα τα μυστικά tips γύρω από το μακιγιάζ της εποχής. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-5550-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211-5550-540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Φύλαμε ακόμα, φύλαμε ακόμα. Όλα τα άλλα ηχούν μακρινά, ένα αστέρι που σκάει στου ουρανού την καρδιά. Θέλω να είμαι μαζί σου, να γεράσω μαζί σου, το φεγγάρι να έχουμε σώμα. Φύλαμε ακόμα. Μπραβίσιμα! Μπραβίσιμα! Και μιλάνε ιταλικά μετά. Ναι, αυτό το ξέρω και στα ιταλικά, ε. Ναι. Εσύ το ξέρεις στα ιταλικά? Όχι. Όχι, θέλω να το ακούσω τώρα στα ιταλικά.
Μα εσύ το τραγούδαγες πριν σε 10. Τι ωραία που το τραγούδαγες. Γεια, Αγκόρα. Αγκόρα, τι Αγκόρα. Τώρα θέλω Ιταλικά. Στέφανο. Στέφανο, δεν ξέρει Ιταλικά. Έλα, προσπάθησε λίγο. Θέλει και λάση μαζί μου. Έλα, μπάτσι μου, Αγκόρα. Μπάτσι μου, Αγκόρα. Όλα τα άλλα. Με τίποτα δεν γίνεται. Λοιπόν, αν εσείς θέλετε να βοηθήσετε τον Στέφανο και να τον βγάλετε από τη δύσκολη θέση, ακόμα και πάρτε τηλέφωνο να το τραγουδήσετε μαζί στα Ιταλικά. Μπάτσι μια ανκόρα ή κάπως έτσι, εν πάση περιπτώσει, στο τηλέφωνο της εκπομπής. 211-55-55-50. Παίρνετε τηλέφωνο και ανκόρα έχουμε πολλά δώρα, όπως ένα μίξερ της Kenwood από την εταιρεία Κρούπο Κουτσίνε θα γίνει δικό σας. Να, και αυτό Ιταλικό, Κρούπο Κουτσίνε, μπάτσι μια ανκόρα και όλα καλά. Λοιπόν, όλα καλά. Τώρα που λέω όλα καλά, Στάθη, τι γίνανε τα λουκανικοπιτάκια μας. Έρχομαι να δω. Περιμένουνε, είναι έτοιμα. Έρχομαι να κάνω inspection. Για να δει δικός μας, πώς τα βλέπεις. Α, περφέτο. Να τα βάλω σε πιατάκι. Γιατί όχι, να τα βγάλουμε, να τα δούμε. Να τα δοκιμάσουμε βασικά. Έχει περάσει και η ώρα, να σου πω, έχω πεινάσει. Εδώ. Αυτή η συνταγή σου έχει κάνει πανικό. Είναι η συνταγή της κολλητής μου. Της κολλητής του, της Άντζης. Της Άντζης, ακριβώς. Λοιπόν, κοίταξε. Αν είχαμε βάλει τώρα έτσι παραπάνω τέχνη, θα είχαν βγει λίγο πιο ομοιόμορφα, αλλά και έτσι είναι μια χαρά, έτσι, γιατί καλύτερα, η γεύση μετράει. Ακριβώς, και είναι ψωμοειδέστατο, γιατί τσίμπησα ένα. Ναι. Έχω να σου πω. Είναι πάρα πολύ μ' αρέσει ωραία. Αυτό με το γάντι. Πραγματικά, ναι, κάνουμε τηλεόραση γι' αυτό, αλλιώς θα σου λέγα. Λοιπόν. Ωραία. Μπαίνε. Λοιπόν, έλα, Στέφανο, δοκίμασε λίγο. Γκέι λίγο. Καίει. Λίγο καίει. Λοιπόν, πάω και στα παιδιά μετά. Τα αφήνω εδώ, βάλτε εσείς ένα πιατάκι. Γιατί εγώ τώρα καίγομαι, όχι από το λουκάνικο πιτάκι, αλλά καίγομαι να πάω να μάθω ποιες είναι οι καινούριες τάσεις στο μακιγιάζ. Και είναι εδώ η Έλενα Ψωμά. Makeup artist. Γεια σου. Γεια σου, Έλενα. Καλώς ήρθατε. Καλό μεσημέρι. Και η Εύα το μοντέλο μας για σήμερα. Ναι, φίλη μοντέλο. Βλέπω πάρα πολλά καλλιντικά. Εγώ δεν ξέρω πώς να τα χρησιμοποιήσω όλα αυτά μεταξύ τους, αλλά θα μας δείξεις εσύ σήμερα. Ναι, πολύ ευχαριστώ. Καταρχάς, ποια είναι η τάση τώρα? Λοιπόν, οι τάσεις είναι πολλές και αντίστοιχα με το τι concept έχουμε, το τι επιλέγουμε, είτε είναι στιλιστικά να ακολουθήσουμε, κάνουμε το αντίστοιχο μακιγιάζ. Mm-hmm. Αυτό που είναι πολύ επίκαιρο είναι η δεκαετία του 20. Πρόσφατα έκανα και ένα show στο Hilton που ήταν τα χιλάκια σχήμα, καρδούλας, τριγωνικά, με πολύ χαμηλωμένα, μπλαζέ μάτια και πολύ λεπτή γραμμή τύπου Μέρλιν Ντίτριχ το φρύδι. Χωρίς όμως αυτό να μας αποκλεί ότι να κάνουμε άλλα πράγματα. Δηλαδή μπορεί να βάλουμε πολύ κοραλένια κραγιόν, μπορεί να βάλουμε φούξια κραγιόν, να είναι αντιφατικά πράγματα. Mm-hmm. Σε είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ακολουθούμε το μακιγιάζ βάσει του styling. Δηλαδή και αυτό που φοράμε να ταιριάζει ακριβώς, με το μακιγιάζ ακριβώς. Μας. Δεν μπορώ να φανταστώ μια κοπέλα που φοράει φωτεινά χρώματα να φορέσει μπορντό κραγιόν, γιατί είναι αυτόματα λάθος. Mm-hmm. Οπότε λίγο πρέπει να το συντονίσουμε, να έχουμε σκεφτεί τι θα βάλουμε. Ακριβώς, και ακριβώς. Το αντίστροφο. Ή μπορεί να ξεκινήσουμε τη μέρα μας με κάτι πάρα πολύ απαλό, όπως οι περισσότερες κοπέλες δουλεύουμε, και να το μετατρέψουμε στην πορεία, κάνοντας το πιο βραδινό. Είναι πολύ σημαντικό να μην φοβόμαστε να δουλεύουμε τις λεφαρίδες. Μου έχει τύχει πολλές φορές να μιλάω με κοπέλες και να μου λένε ότι έχω δοκιμάσει βλεφαρίδες, οι οποίες όμως ήταν πάρα πολύ χάλια πάνω στα μάτια μου. Τι είναι, δηλαδή ήταν έχω μεγάλες, να προτείνω ότι υπάρχουν πολλών ειδών βλεφαρίδες και είναι βασικό να βάζουμε την αντίστοιχη σε μέγεθος με το πώς είναι το μέγεθος του ματιού. Άρα είναι για όλες τις κοπέλες νούμερα. Δεν έχουμε παρά να δούμε τα νούμερα, το μέγεθος και αντίστοιχα με το τι θέλουμε να πειραματιστούμε. Ναι, γιατί δεν θέλουμε να φαίνεται και πολύ ψεύτικο. Θα πέσατε, είναι ψεύτικες δηλαδή, βλεφαρίδες, κάτι αλλά τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ βαρύ να το βάλουμε για πρωί. Κάτι όμως τέτοιο θα ήταν πάρα πολύ διακριτικότερο ή θα μπορούσαμε απλά θα να βάλουμε ενισχύσει λίγο τα ναι, θα γίνει πιο μας θηλυκό το βλέμμα και δεν είμαστε αναγκασμένοι να βάλουμε ούτε eyeliner, ωραία, ούτε σκιές έντονες. Απλά κάνει πιο θηλυκό το βλέμμα και με πολύ λιγότερες τρώσεις μάσκαρα μας δίνει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εμείς σήμερα τι θα δούμε στην Εύα? Λοιπόν, σήμερα στην Εύα το μόνο που έχουμε κάνει είναι έχουμε βάλει μία βάση που θα το μετατρέψω για να το φέρω ακριβώς στο χρώμα της. Είναι βασικό να πούμε ότι καλό είναι να βάζουμε μισό τόνο πιο σκούρα βάση παρά ανοιχτότερη, γιατί μας βγάζει αυτό το μάσκα. Ή αν έχουμε πολλές αποχρώσεις βάσης, να τις μπερδεύουμε έτσι ώστε να ξεχωρίζουν τα μήλα από το
το μέτωπο, ναι, το πηγούνι. Και να προσέχουμε στο να μην μας κάνει αντίθεση το ντεγκραντάρισμα. Στο ντεκολτέ. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί μπορεί να γίνει με ένα πινέλο και μία πούδρα αντίστοιχη τερακότα. Τώρα έχουμε βάλει τη βάση. Παίρνω το σφουγγαράκι μου. Κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν σφουγγαράκι, κάποιοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν το αντίστοιχο πινέλο, το οποίο είναι αυτό εδώ. Αυτό βοηθάει πολύ σε επιδείξεις μόδας, γιατί με ένα μορομάντιλο καθαρίζεται και επίσης ανανεώνεται, αν παραδείγματος χάρη κάνει cracks το eye, είναι το τα σκισίματα, ναι, ναι, τα σκισίματα. Ναι, το οποίο είναι, ναι, πολύ, ναι, φυσιολογικό, το έχουν ακόμα και 20 χρονών κορίτσια, άρα καλό είναι να μην ανησυχούμε. Οπότε καλό είναι να το βάζουμε με ένα πινέλο. Ναι, με ένα πινέλο ή ένα σφουγγάρι αντίστοιχα. Περνάω τώρα τη βάση αυτή, η οποία είναι για πασαρέλες και για τηλεόραση, χωρίς να σημαίνει ότι είναι απαραίτητο οποιοδήποτε κοπέλα να βάφεται έτσι από το πρωί και να βγαίνει έξω στο φως της μέρας. Εάν κάναμε ένα μακιγιάζ, το οποίο είναι τώρα για φωτογράφηση πρωινή, θα έβαζα μόνο υγρά make-up, χωρίς ιδιαίτερη πούδρα, για να βγει πιο φυσικό το αποτέλεσμα και να μην αισθάνεται ότι έχει αν κάποιος... Αν τώρα έχουμε να πάμε κάπου το βράδυ και ξέρουμε όμως ότι το κάλεσμα θα διαρκέσει, ας πούμε, για πολλές ώρες. Ναι. Και θέλουμε να κρατήσει, δηλαδή να φύγουμε, αν γίνεται, το βράδυ ή το πρωί, έτσι όπως πήγαμε. Αυτό είναι πολύ βασικό που ρωτάς, Κιμ, γιατί είναι πολύ σημαντικό το να κάνουμε ένα μίξ μεταξύ των υγρών make-up με τα πιο στερεοειδή, γιατί τα πιο στερεοειδή μας δίνουν διάρκεια αντοχής. Ναι. Και με ένα ρετούς, το οποίο γίνεται ανά μία ώρα, έτσι αναλύωτο το μακιγιάζ μας και αυτό συνήθως το δουλεύουμε επίσης και στις νύφες. Ωραία, είναι... έτσι μπορεί να κρατήσει, ναι, λοιπόν καλύτερα. Πολύ παραπάνω. Αλλά είναι σημαντικό να μην ξεχνάμε να κάνουμε το ρετούς, το οποίο είναι μία πούδρα που την περνάμε ανά μία-μιάμιση ώρα. Και αυτό μας σταματάει να έχουμε τη γυαλάδα που κάνει σαν αντανακλάσεις φωτιστικά και ούτε άλλο μπορεί να προκύψει στην πορεία η απορρόφηση του μακιγιάζ. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, κάτι άλλο που έτσι νομίζω αναρωτιούνται οι γυναίκες που είναι λίγο πιο μεγάλες ηλικία. Χρησιμοποιούμε πούδρα όταν έχουμε ρητίδες, ας πούμε. Θα σου δώσω μία απάντηση. Η Μάρθα Γκρέιχαμ, που ήταν μία πολύ ηλικιωμένη φοβερή χορεύτρια, έλεγε ότι μη φοβάστε γυναίκες τη πούδρα. Γιατί η πούδρα, όσες ρητίδες και να έχουμε, μας δίνει όμως την αίσθηση και το character στο μακιγιάζ μας. Πρόσφατα γνώρισα μία γυναίκα 86 χρονών που φόραγε πούδρα, είχε τις ρητίδες και στα σημεία εκείνα τη ρώτησα, είχε βάλει λίγη ενυδατική κρέμα από πάνω απλά για να έχει ελαστικότητα. Ωραία. Άρα καλό είναι να μην αποφεύγουμε την πούδρα, φοβόμενοι ότι θα μας κάνει γύψινους. Και υπάρχουν προϊόντα τα οποία έχουν γυαλάδες που περνώντας σε εκείνα τα σημεία μας δίνει την αίσθηση της αντανάκλασης και μας κάνει να δείχνουμε πιο φρέσκες. Απλά σίγουρα εκεί τα tips είναι περισσότερα και θα πρέπει να προσέξουν και έτσι πολλά πραγματάκια. Καλά, εγώ τώρα εμένα έχει πέσει το μάτι μου σε αυτά τα φοβερά χρώματα lip gloss που είναι σε όλες τις αποχρώσεις. Είναι φρουτένια, έχουν και γεύση τσιχλόφουσκα. Δηλαδή μέχρι μπορείς να τα μυρίσεις, είναι εξαιρετικά. Βγάζουν πολύ ωραία. Τώρα αυτό που περνάω έχει ένα γκλίτερ το οποίο είναι ανευαίσθητο, αλλά είναι πάρα πολύ διακριτικά και με ένα τέτοιο π.χ. lip gloss μπορείς να κάνεις μία ανανέωση ή να το βάλεις ακόμα και πάνω σε ένα ματ κραγιόν ή περίγραμμα όπως έχεις εσύ και να το δώσει έτσι μία άλλη υφή και να το κάνει πιο δροσερό. Πολλές αποχρώσεις του ροζ. Πολλές. Και αυτό εδώ. Αυτό είναι το αγαπημένο της κόρης μου. Έχει, ναι, αλλά δεν φαίνεται ιδιαίτερα. Ναι, πολύ ωραία, ωραία. Και αυτό. Και όντως μυρίζουν τσιχλόφουσκα. Ναι, ναι. Είναι πολύ ευχάριστο οι οσμές να μας κάνουν, να μας φτιάχνουν τη διάθεση από το να φοράμε κάτι που δεν μας κάνει να αισθανόμαστε καλά. Τώρα βάζω τερακότα. Ωραία. Εδώ, για να μπορέσω να φέρω στην ίδια απόχρωση το υπόλοιπο του σώματος της Εύας. Και κάνω τα λεγόμενα κοψίματα. Είναι βασικό να είναι πλατή το πινέλο. Τι πρέπει να προσέξουμε στα κοψίματα, τώρα εμείς που δεν ξέρουμε. Κοίτα, η Εύα δεν έχει ιδιαίτερο λόγο να κάνουμε κοψίματα, αλλά βάζω τη τερακότα γιατί έτσι ζμιλεύει και ξεχωρίζουν η επιφάνεια τα ζυγοματικά. Ακριβώς. Για παράδειγμα, αν θέλουμε να τονίσουμε τα ζυγοματικά μας, πού κάνουμε τα κοψίματα, κάτω από τα ζυγοματικά. Εξαρτάται το πώς είναι το πρόσωπο. Αν έχει αρκετά μεγάλα μάγουλα, λέμε στην κοπέλα να κάνει μια κίνηση του τύπου
να ρουφήξει και σε εκείνο το σημείο να βάλουμε τη σκιά τερακότας και να το απλώσουμε όμως για να μην φαίνεται αυτό το γραμμικό. Και από πάνω θα βάλουμε ρούζ μετά. Μπορούμε να βάλουμε ρούζ. Αυτό ακριβώς θα κάνω τώρα στην Εύα. Της περνάω τη τερακότα έτσι απαλά με αυτό το μαλακό που αν κάνεις έτσι βλέπεις πόσο μαλακό είναι. Ναι, πολύ. Ναι. Οπότε αυτό το παιδί να απλωθεί έτσι. Να απλωθεί, χωρίς όμως να σβήνει άκομψα, να μην κάνει αυτό το γραμμικό. Και μετά. Για κάποιους, ας πούμε, που έχουν προγούλι. Εκεί που γίνεται το. Λοιπόν, το εκεί κόψιμο, πέρα. Γιατί ενδιαφέρει πολύ αυτό. Πάρα πολύ. Έλενα, και... Λοιπόν, αυτό είναι ένα make-up το οποίο είναι πάρα πολύ σκούρο. Mm-hmm. Αυτό περνιέται όλο εδώ, σε αυτά τα σημεία. Σαν τρίγωνο. Σαν τρίγωνο. Ναι. Όπως επίσης και στο λαιμό. Ναι. Εδώ και εδώ. Μειώνει και τον λαιμό. Απλώνεται κανονικά. Όχι με την τερακότα λοιπόν, με make-up. Με make-up. Σε σκούρο χρώμα. Σε σκούρο χρώμα. Αν το περάσουμε μόνο με τερακότα, δεν είναι τόσο δυνατό για να μας κάνει αυτή την κάλυψη. Πολύ ωραία. Ωραία. Υπάρχουν και πιο σκούρες αποχρώσεις από αυτό, το οποίο όμως κάνει θαύματα, ειδικά σε γυναίκες που έχουν προγουλάκια. Και... Λοιπόν, απλώνουμε όπως είπες έτσι για να αυτή στο τρίγωνο. Την επιφάνεια. Ναι. Ναι. Και στο λαιμό, αν θέλουμε να σβήσουμε την επιφάνεια του λαιμού. Mm-hmm. Και από πάνω βάζουμε λίγο πούδρα για να. Το μαλακώνουμε με ένα σφουγγάρι τέτοιου τύπου. Ναι. Ωραία, το δουλεύουμε πολύ καλά. Περνάμε μετά την πούδρα και μετά πάλι τερακότα από πάνω, έτσι ώστε να δείξει αυτό το trick και αυτόματα αλλάζει και διαμορφώνει όλη τη φυσιογνωμία. Λοιπόν, η Εύα δεν έχει τίποτα τέτοιο. Δεν οπότε έχει, εδώ αλλά κάποια θα δούμε... στιγμή θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε μία πιο έσωμη κοπέλα και να δούμε ακριβώς το τι σημαίνει κοψίματα. Ωραία. Και συνεχίζουμε. Θα το κάνουμε εδώ την επόμενη φορά αυτό, Έλενα, πολύ γιατί νομίζω ότι είναι ωραίο να το δείξουμε έτσι step by step. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ φρέσκο χρώμα, το οποίο ενώ έχουμε βάλει τη τερακότα, περνάμε αυτό ροζ εδώ. Ναι. Κάποιος μπορεί να το δει αυτό το χρώμα και να τρομάξει και να πει ότι είναι πάρα πολύ έντονο. Δεν είναι όμως καθόλου, γιατί μας δείχνει μία αίσθηση φρεσκάδας. Και πάλι το απλώνουμε ναι, με όντως, το ίδιο πινέλα. Ναι, όντως, άμα το βλέπεις έτσι, το θεωρείς με την πρώτη ματιά πολύ έντονο και ίσως και εγώ δεν θα το επέλεγα να το... Ναι. Όπως επίσης, αυτό είναι κάτι πιο ήπιο, που καλό είναι να καταφύγουμε σε κάτι τέτοιο, αν είναι κάτι τόσο τρομακτικό. Αν φοράμε όμως ένα ρούχο το οποίο έχει τέτοια ένταση, δεν είναι κακό και δεν πρέπει να ανησυχούμε. Ή μπορούμε να μιξάρουμε αυτά εδώ πέρα μεταξύ τους. Ωραία. Ωραία. Το βλέπετε πόσο ωραία απλώνει. Παίρνουμε ένα άλλο πινέλο, το οποίο είναι μικρότερης επιφάνειας και πάμε να το βάλουμε μπροστά. Ειδικά κοπέλες που έχουν πολύ οστέινα πρόσωπα, είναι καλό να μην κάνουν καθόλου κοψίματα και να μην δουλεύουν με τέτοια δομή, γιατί βγαίνουν ακόμα πιο οστέινες. Άρα, το ρούς σε αυτές τις περιπτώσεις είναι καλό να το βάζουμε με μικρότερο πινέλο, σε επιφάνεια στρογγυλή, στα μπροστινά τμήματα. Να δημιουργήσουμε μαγουλάκια. Μπράβο, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, πηγαίνουμε σε αυτό. Τώρα, τι άλλο να κάνουμε. Λοιπόν, εγώ να πάω στον καναπέ να δω τι ταινίες μπορούμε να δούμε αυτό το Σαββατοκύριακο και μετά να προχωρήσουμε στο μάτι. Μπράβο, θα προχωρήσουμε μάτι χείλη και έρχεσαι και σου λέω τα στάδια. Εγώ ερωτεύτηκα αυτά μπορεί εδώ να τα μετά μαζί σου, αν τσιχλόφουσκα. Να μυρίζω που και που. Όχι, ναι, θα επιστρέψω εδώ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ωραία αυτά που μαθαίνουμε. Κωνσταντίνα Αγγελική, καλώς ήρθατε κι εσείς. Γεια σας, καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Έμεινα εγώ στο πρωί ακόμα. Περνάει γρήγορα η ώρα και ειδικά όταν έχουμε ωραίες μυρωδιές. Τι έγινε το λουκάνικο κουτάκι. Εμένα μου λέτε που τα έχω ρίξει μου και τα μυρίζω. Θα δούμε ταινία. Κέρασε. Συγγνώμη. Συγγνώμη. Δεν κέρασε τα παιδιά λουκάνικο πιτάκια. Δεν το πιστεύω. Τα έχει κρατήσει μπροστά. Εσύ έφαγε. Όχι, μου το κρατάει ο Στάθη. Στάθη, δώσε λουκάνικο πιτάκια. Είναι ότι έχει μείνει. Κάτι και εμένα. Τόσο πολύ σκληρά δούλεψα. Δώσε σε παρακαλώ τώρα. Δώσε σε παρακαλώ. Γιατί είναι ό,τι πρέπει για κινηματογράφο. Παρουσιάστηκα μου. Μετά. Μετά θα φάω ό,τι έχει μείνει. Ό,τι έχει μείνει. Μετά και εμεί. Μετά δεν θα υπάρχει. Θα είναι στο μάχη μου. Τι θες να πεις τώρα, εμείς στο γόβα στη λέω το τρώμε, γιατί έχουμε και μαγειρική. Μόνο τρώμε, χαμός γίνεται. Και άλλοι τρώνε και σοκολάτα. Άλλοι τρώνε και σοκολάτα και μόλις το διαβάσαμε αυτό, η αλήθεια είναι κάπως μου ήρθε. Γιατί όταν διαβάζεις, βλέπεις μάλλον μία πολύ κομψή και αδύνατη γυναίκα και διάσημη να σου λέει ότι τρέφομαι, ζω με σοκολάτα, συσταγωγικά πάντα, και
η εικόνα της μας δείχνει ότι είναι μόνο μοντέλο, δεν είναι. Κάτι παθαίνεις. Ο λόγος για την Blake Lively, η οποία είναι πάρα πολύ γνωστή, διάσημη, ηθοποιός, πρωταγωνίστρια στο Gossip Girl, πρώην αγαπημένη του Λεωνάρντο Ντικάπριο. Μεγάλο το βιογραφικό. Μεγάλο το βιογραφικό. Της έδωσε μια συνέντευξη και όλοι στάθηκαν στο κομμάτι πώς διατηρεί αυτή την κομψή σιλουέτα. Και η ίδια αποκάλυψε εισαγωγικά το μυστικό της, το οποίο δεν είναι άλλο από την αγάπη της για τα γλυκά και τη σοκολάτα πιο συγκεκριμένα. Είπε ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς γλυκό και χωρίς σοκολάτα. Κάθε μέρα ξεκινάει την ημέρα της με μια κούπα σοκολάτας, Kim, σε αντίθεση με μένα, ας πούμε, και τον περισσότερο κόσμο, θέλω να πιστεύω, που ξεκινάει τη μέρα του με ένα φλιτζάνι καφέ ή με ένα φλιτζάνι φρέσκο χυμό. Η ίδια ξεκινά την ημέρα της με την σοκολάτα της ή άμα δεν προλάβει, το λέει η ίδια, το βράδυ θα φάει λίγες πάρες. Το θέμα είναι τι τρως ενδιάμεσα από την κούπα σοκολάτας και το κομματάκι σοκολάτας, γιατί αν την υπόλοιπη μέρα, λέω εγώ τώρα, τρως μόνο ξηρούς καρπούς. Μάλιστα. Ναι. Δεν συζητάμε για τέτοιο σίγουρα πράγμα. Η ίδια έδωσε απάντηση και σε αυτό που λες και είπε ότι ευχαριστεί πάρα πολύ το γεγονός ότι... Ας πούμε, μια τέτοια εδώ τούρτα, σαν αυτή που έχουμε εδώ από το Τσουκερίνο, που το λέει και το όνομα, έχει να κάνει με ζάχαρη, ζαχαροπλαστική και σοκολάτα. Τρώει τέτοια τούρτα ή εδώ τα πράγματα αυτά που έχουμε τρώει εδώ, γλυκά, το Αρθόπολης. Το μόνο σίγουρο τρώει γλυκά και σίγουρα άμα δοκίμαζε τα γλυκά του Αρθόπολης, δεν θα τα λέζε με τίποτα στον κόσμο. Να την πάρουμε τηλέφωνο. Κυρία. Βρες το, ρε παιδί. Τι είναι τα κάνουμε, δεν ξέρω. Και αν δοκίμαζε και τα λουκανικοπιτάκια της Άντζης, εντάξει. Δεν υπάρχουν. Γιατί μου τα πήρες. Πάντως η σοκολάτα δυνατίζει, έτσι. Εκείνη λέει ότι παρόλο που τρώει σοκολάτα, δεν παθαίνει τίποτα η σουλέτα της. Είναι αδύνατη, λέει αυτό. Και ευχαριστεί πάρα πολύ, ότι νιώθει μάλλον ευχαριστημένη. Τα οφείλει όλα, χίλια συγγνώμη, τι έχω πάθει, στον τρόπο ζωής της. Έχει ένα πολύ έντονο πρόγραμμα καθημερινά, πολλές υποχρεώσεις, είναι συνεχώς στον δρόμο και αυτό την κάνει... Και το μόνο που τη σώζει είναι η σοκολάτα. Τη σώζει σοκολάτα. Και κλείνοντας, στάθηκαν όπως βλέπετε πάρα πολύ στα μυστικά ομορφιάς της και της σιλουέτας της, είπε η Blake Lively ότι η υπερδερμίδα της λαμπερή οφείλεται στην... χρήση αντιλιακού. Έχει έναν θυσμό με τον αντιλιακό. Σοκολάτα και αντιλιακό. Αυτά είναι τα μυστικά της. Εμείς εγώ βαστιλέω.gr, Kim. Θέλω να πω φαντάζομαι ότι το πρόγραμμα, ας πούμε, θα είναι πάρα πολύ φορτωμένο, θέλω να πω ότι... Το να σκεφτείς ποια σοκολάτα θα φας το βράδυ. τι γυμναστική θα κάνεις σήμερα. Τρώει και μαύρη σοκολάτα όμως, έτσι. Όλες οι έρευνες δείχνουν. Εγώ θα δοκιμάσω πάντως την τούρτα, να σας πω μετά αν ήταν μαύρη σοκολάτα ή πιο. Καλά, και εγώ θα την δοκιμάσω μαζί σου, έτσι για παρέα. Χωρίς να είναι μαύρη. Χωρίς να είναι, δεν με νοιάζει. Πάρα πολύ ωραία. Πάντως, εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τίποτα πιο ωραίο από το να δω μια ταινία τρώγοντας σοκολάτα. Όχι popcorn, αλλά σοκολάτα και γενικά ό,τι άλλο μπορεί να λέγεται γλυκό. Κωνσταντίνε. Υπάρχουν και popcorn με σοκολάτα όμως, που συνδυάζουν τα δύο. Πού είναι αυτά. Σε μερικά σινεμά υπάρχουν. Αλήθεια, λοιπόν, θα μας φτιάξει έναν οδηγό να μας πεις ποια είναι τα σινεμά αυτά που έχουν popcorn σοκολάτα. Popcorn σοκολάτα. Από σήμερα. Σάββατο μια χαρά. Τα έχω δοκιμάσει. Το εξωτερικό είναι πάρα πολύ δημοφιλή. Λοιπόν, ποια ταινία όμως θα δούμε. Θα ξεκινήσουμε με τον Gravity που το έχουμε παρουσιάσει και την άλλη φορά. Ναι. Γιατί είναι μια ταινία που πραγματικά όλος ο κόσμος με αυτήν ασχολείται. Έχει τραβήξει τα βλέμματα όλων στο εξωτερικό αλλά και στη χώρα μας. Αφού δύο αστροναύτες πάνε στο διάστημα, η μία είναι άπειρη, η Σάντρα Μπούλοκ, ο άλλος είναι έμπειρος, ο Τζορτζ Κλούνεϊ. Και εκεί λοιπόν συμβαίνει κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο και απρόσμενο. Μια ταινία που κόβει την ανάσα, καθυλώνει το θεατή από την αρχή μέχρι το τέλος και νομίζω ότι μπορούν οι πρωταγωνιστές να μας πούν περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί αμέσως. Ωραία, πάμε να δούμε το τρέιλερ, αφού είναι ταινία που συζητιέται τόσο πολύ, αξίζει και εμείς να ασχοληθούμε. Beautiful, don't you think? What? The sunrise. Terrific. I've been a fan of space all my life. There's something almost metaphysical about the idea of going to space and separating yourself from the Earth. We've not seen our planet like this as such a character. They made it so every color, every landmass, every sunset, every storm, it's alive. It's a live, living entity. Mm-hmm.
important thing of the 3D was the immersive aspect of it. I think the 3D is a character in the film, in a way, it contributes to the character. We use 3D to support the story, convey the emotion that's coming through in the action. We didn't want it to be 3D for the sake of fake excitement. With 3D, you're going to be feeling like you are abandoned in space and floating untethered, and it'd be really hard for somebody to watch this and not feel like they're there. Explorer, permission to retrieve Dr. Stone. You're go, Kowalski. Houston, this is Explorer. Copy. Alfonso, working with Chris, really created in the 3D something that helps augment the feeling and emotion that Alfonso wanted in each scene. We wanted to be realistic, and yes, and pump it up a little bit here and there when we have some excitement going on. Ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Και από ό,τι φαντάζομαι θα είναι και από τις ταινίες που είχαν υψηλό κόστος παραγωγής. Αρκετό υψηλό κόστος και ακόμα περισσότερα βγάλανε στα ταμεία και βγάζουν ακόμα δηλαδή στο εξωτερικό. Αυτά είναι. Ποια είναι η άλλη ταινία που μας έρχεται Η άλλη ταινία σήμερα. Μας έρχεται το Δεκέμβρη, για την ακρίβεια 12 του μηνός, και είναι η ταινία Hobbit νούμερο 2. Αχ, τέλεια. Τρελαίνομαι, μ' αρέσει. Και νομίζω και εμείς και όλα τα παιδιά. Ένα δεύτερο ταξίδι στη Μέση Γη, όπου μας ταξιδεύει η ταινία και η δράση συνεχίζεται, η ιστορία συνεχίζεται και είναι το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο κεφάλαιο της τριλογίας μέχρι στιγμής. Και οι ταμιακές. Κόβουν σαν τρελές. Ακριβώς. Για πάμε να δούμε τι θα δούμε στο Hobbit. Trailer. Πόσο? Hobbit νούμερο 2, Hobbit η ερημιά του νοσφιστή. Έτσι λέγεται η ταινία. Μάλιστα. The tales and songs fall utterly short of your enormity, O Smaug, the stupendous. We are the dwarves of Erebor. We have come to reclaim our homeland. I offer you my help. Now that we know you won't betray us. We don't. There is no king under the mountain, nor will there ever be. It will not end here. With every victory, this evil will grow. Legolas has grown very fond of you. Do not give him hope where there is none. You have no right to enter that mountain. I have the only right. We've been blind. In our blindness, our enemy has returned. I found something in the Goblin Tunnels. What did you find? My courage. Good. You'll need it. Dragon fire and ruin. That is what you will bring upon us. He cannot see beyond his own desire. I will not risk this quest for the life of one burglar. His name is Bilbo. Wow. Don't be shy. Step into the light. Έλα, μην τρέπεσαι, έλεγε ο Δράκος, ο οποίος μιλάει. Και είναι αυτός ο νοσφιστής στον οποίο αναφέρεται και ο τίτλος της ταινίας. Νομίζω ότι θα πάμε να τη δούμε, την ταινία εννοείται, αυτή, εννοείται. Όπως και πάρα πολλοί άλλοι θα σπέψουν. Με τον πιτάκια στον μπολ και πάμε, θα γίνει χαμούλης. Πάρα πολύ ωραίο μακιγιάζ βέβαια και σε αυτές τις ταινίες. Βέβαια άλλου είδους μακιγιάζ, αλλά εμείς τώρα πάμε να δούμε εδώ τι κάνει το δικό μας το μακιγιάζ. Πρέπει να συμφωνήσεις, Έλενα, ότι στις ταινίες αυτές υπερπαραγωγής είναι μεν διαφορετικό, αλλά ναι, εντυπωσιακό. Υπέροχο. Λοιπόν, αυτό που έκανα τώρα στην Εύα το λίγο αυτό χρόνο, της πέρασα μία χρυσή σκιά, της τόνισα το σχήμα των φρυδιών της, που είναι ωραίο. Το πάχος έτσι όπως θα έπρεπε να είναι για την, πώς είναι η φυσιογνωμία της και το μέγεθος των ματιών της. Κολλήσαμε μία σειρά από βλεφαρίδες για να κάνει ακόμα πιο θεαματικό το βλέμμα, με ελάχιστο μολύβι από κάτω, και της πέρασα ένα πορτό
περίγραμμα, ναι. Το οποίο όμως το μαλακώνω και του περνάω ένα πιο κρεμώδες μπες mm-hmm. Κραγιόν. Το κάνω τώρα έτσι για να το δει ο κόσμος. Και αυτό μπορεί να γίνει ακόμα πιο light, όσο πιο πολύ βγάζουμε με ένα χαρτομάντιλο, mm-hmm. μπορούμε να το καταλήξουμε στο να είναι τελείως nude. Όταν ξεκινάμε με ένα πιο σκουρόχρωμο περίγραμμα mm-hmm. και πάμε λίγο πιο, σε πιο απλό χρώμα μέσα, ναι. μεγαλώνουν τα χείλια οπτικά. Ναι, οπτικά ναι, είναι αυτό το trick το οποίο το κάνει να δείχνει πιο κρεμώδες. Ή επίσης mm-hmm. θα δείξω ένα το οποίο είναι μαγικό και πρέπει ναι. να το ξέρουν όλες οι γυναίκες, το μοιράζουμε μαζί σας, γιατί είναι ωραία. Όλα αυτά στην γυναική αλληλεγγύη πάρα πολύ χρήσιμα. Ωραία. Ωραία, αυτά θέλουμε ναι, να μάθουμε. Ακριβώς. Τα μυστικά. Όπως, κοιτάξτε να δείτε κορίτσια αυτό. Τελειώνει αυτό και πηγαίνω αμέσως σε αυτό το κόλπο που ήθελα να σας δείξω και να μοιραστώ mm-hmm. μαζί σας, σε άσπρο make-up, το οποίο αυτό είναι concealer. Ναι. Εντάξει. Το βάζουμε εδώ και αυτόματα το κάνει πιο κρεμώδες και πιο φωτεινό. So είναι καλό να έχουμε ένα concealer και να το έχουμε μπαλαντέρ σε όλα τα περιγράμματα ή κραγιόν που τα ναι. θεωρούμε άκυρα ή ντεμοντέ. Και μπορούμε αμέσως να τα ανταλλάξουμε. Ναι, γιατί αυτόματα του αποχρωματίζουμε καλά, το χρώμα το και του ανεβάζουμε, το κάνουμε λίγο πιο φυσικό, πιο mm-hmm. κρεμώδες και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στην Αμερική οι make-up artists. Και πάνω τώρα από αυτό μπορείς να περάσεις ένα διάφανο gloss mm-hmm. και αλλάζεις συνεχόμενα το make-up. Δηλαδή δεν σταματάει ποτέ αυτό το παιχνίδι του μακιγιάζ. Άλλωστε γι' αυτό μάλλον διάλεξα αυτή τη δουλειά, γιατί ναι. δεν βαριέσαι ποτέ. Καλά, και έχεις εδώ φέρει βέβαια τόσα πολλά πράγματα που αν ήσασταν εσείς εδώ τώρα θα κάνατε τρεις ώρες, δεν ξέρω, μέχρι να δείτε ένα προς ένα. Εγώ τώρα έχω πραγματικά, δεν ξέρω πού να πρωτοκοιτάξω, πολλά παντού, χρώματα. Παντού. Βάζουμε τώρα το gloss. Πολλές εταιρείες, ναι. και αυτό νομίζω mm-hmm. ότι είναι και αυτό που κάνεις και εσύ, ότι ψάχνεις από την κάθε εταιρεία αυτό που σου κάνει. Δηλαδή δεν είναι ότι έχουμε μία εταιρεία και παίρνουμε όλα από μία εταιρεία. Είναι... Λοιπόν, ακριβώς. να βρούμε αυτά που μας βολεύουν, ναι. που μας ταιριάζουν και να παίζουμε είναι μεταξύ είναι πολύ τους. Σημαντικό ότι υπάρχουν και πολύ οικονομικά προϊόντα, mm-hmm. άρα δεν απευθύνεται το μακιγιάζ το καλό σε εταιρείες ναι. που είναι πανάκριβες. Έτσι, μπορούμε να βρούμε διάφορες λύσεις. Όλες οι κοπέλες, είτε teenagers, είτε πολύ μεγάλες κυρίες με άνεση οικονομική ή όχι, μπορούν να κάνουν το μακιγιάζ γιατί μας βοηθάει πάρα πολύ στην ψυχολογία και σημαντικό. Μια καλή εικόνα βοηθάει πολύ στο να είμαστε πιο αισιόδοξοι και γενικά. Σας ευχαριστώ και εμείς πάρα πολύ. Πέρασαμε τέλεια. Ευχαριστούμε. Το μακιγιάζ είναι άψογο. Και για το και χρόνο σου. Θα μπορούσαμε να κάνουμε παραπάνω, αλλά. Την επόμενη φορά και θα κάνουμε και αυτό πολύ. Έτσι ευχαριστώ. Να δώσουμε ευχαριστώ και άλλα ευχαριστώ tips. Πολύ για το κάλεσμα. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Στέφανο! Στέφανο! Δεν το πιστεύω! Πέρασε η ώρα. Πέρασε. Δεν το πιστεύω. Ναι. Έμαθες Ιταλικά. Ξέρεις, τώρα κάνω κάτι ταχύρυθμα. Καλά, καλά. Έχεις χρόνο μέχρι αύριο. Έτσι. Αύριο θα είμαστε εδώ στις 12 ακριβώς το μεσημέρι, μαγκαζίνο live με πολύ κέφι. Εσείς θα έχετε πιει τα καφεδάκια σας και αυτά. Και εμείς εδώ θα είμαστε έτοιμοι, πανέτοιμοι, όχι μόνο με τα ιταλικά μας, αλλά και με όλα τα άλλα θέματα μας που έχουμε ετοιμάσει για σας. Πάμε τώρα να κλείσουμε μουσικά. Και με τι. Και. Ξανάρθες ξημερώματα πριν σβήσουνε τα αστέρια. Και πριν προλάβω να σε δω, με πήραν εχμάλωτο ξανά τα δυο σου χέρια. Ξανάρθες ξημερώματα και πάλι μεθυσμένη. Λες και δεν έχει το πρωί για την αγάπη τη στιγμή και με το φως πεθαίνει. Δεν ζητάω πολλά. Όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι να τα βρεις μία φορά. Με το φως το πρωί και να χάδι. Δεν ζητάω πολλά. Όλα αυτά που μου λες στο σκοτάδι να τα πεις μία φορά. Με το φως το πρωί και να χάδι. Και όχι, δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ. Δεν μιλώ για ένα βράδυ εγώ. Δεν μιλώ για ένα χάδι εδώ. Αύριο στις 12 θα είμαστε εδώ. Όχι, δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ. Δεν μιλώ για ένα βράδυ εγώ. Δεν μιλώ για ένα χάδι εγώ. Αύριο τι? Στις 12 θα είμαστε εδώ. Έτσι. Όχι, δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ. Δεν μιλώ για ένα βράδυ εγώ. Δεν μιλώ για ένα χάδι εγώ. Για όλη τη ζωή μας.
εγώ μιλώ. Λοιπόν εδώ είναι το κορμί, λοιπόν εδώ είναι η καρδιά. Κάνε τη θάλασσα γυαλί, να περπατήσει η καρδιά. Λοιπόν εδώ είναι η ψυχή, λοιπόν εδώ είναι ότι αγαπάς. Κάνε τον ουρανό γυαλί, μέχρι τα αστέρια να με πας. Όχι δεν μιλώ για μια νύχτα εγώ, δεν μιλώ για ένα βράδυ εγώ. Δεν μιλώ για ένα χάδι εγώ, για όλη τη ζωή μας εγώ μιλώ. Σχήμα, λόγος και ψυχή στο συμφραζόμενο. Όταν έχω εσένα, κοιμάμαι σαν παιδί. Έχω έναν άνθρωπο, δεν φοβού κανένα. Εγώ και εσύ στον κόσμο τον απάνθρωπο. Εσύ και εγώ, όταν έχω εσένα.